Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 2 σε μια ησυχή εκπομπή. Χαλαρή, Παρασκευή είναι. Τελειώνει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Το πρωτάθλημα το οποίο ήταν ένα από τα χειρότερα πρωταθλήματα που έχω παρακολουθήσει στον ελλαδικό χώρο. Ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν παίχτηκε μπάλα. Σε ένα πρωτάθλημα που το μοναδικό suspense ήταν ποιος θα είναι ο πέμπτος και ποιος θα είναι ο έκτος. Σε ένα πρωτάθλημα που δεν είδαμε ποδοσφαιριστές ποιότητος. Δεν είδαμε ταχύτητα, δεν είχαμε ατομικές ενέργειες. Δεν είδαμε παίκτες με προσωπικότητες. Μιλάμε για την Ελλάδα. Και είδαμε και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε αθλία κατάσταση. Τεχνικής κατάρτισης, ταχύτητας και φυσικών δυνάμεων. Δηλαδή, έμοι δεν είχαν ποιότητα οι ποδοσφαιριστές που παίξαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έμοι δεν είχαν ποιότητα. Έμοι δεν είχαν και δυνάμεις. Ένας μέτριος δηλαδή παίκτης, ένας μέτριος εργάτης, ένας μέτριος διευθυντής, ένας μέτριος αθλητής δουλεύει περισσότερο για να καλύψει την ποιότητά του. Δηλαδή, ρε παιδί μου, λες ο Μέση είναι μεγάλος παιχταράς, εντάξει τώρα είναι σε πτώση, κάνει ένα τέταρτο ένα φουλάρισμα σε κάθε ημίχρονο, 10 λεπτά σου παίρνει ένα παιχνίδι. Για να τον αντιμετωπίσεις το Μέση πρέπει να τρέξεις παραπάνω, πρέπει να πιέσεις παραπάνω, πρέπει να προσέχεις παραπάνω πνευματικά, σωματικά κτλ. Να τον καλύψεις. Εδώ λοιπόν είδαμε τον χειρότερο ΠΑΟΚ, τον χειρότερο Ολυμπιακό, τη χειρότερη ΑΕΚ, τον χειρότερο Ηρακλή των τελευταίων 20 ετών. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ θλιμμένο από ποιότητα, από ανταγωνισμό, από ιδιαιτησία το φετινό πρωτάθλημα, όπου πραγματικά αυτοί που πήγαν στο γήπεδο θεωρούνται από μένα πάρα πολύ μεγάλοι ήρωες. Και αυτοί οι οποίοι παρακολούθησαν και αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε εκπομπές και αυτοί οι οποίοι κάνανε τις μπούκες, εκδρομές κτλ. Πρέπει να είναι μεγάλα αρρωστάκια. Πρέπει να είμαστε μεγάλα αρρωστάκια. Ή η κατάσταση στην ιδιωτική μας ζωή είναι τόσο δυσάρεστη τα τελευταία χρόνια, όπου το αποκούμπι μας που είναι το ποδόσφαιρο, που είναι το ποδόσφαιρο για να περνάμε την ώρα, είναι μια μορφή δηλαδή διασκέδασης. Τολμώ να πω ότι είναι μια διασκέδαση μέτριας έως κακής ποιότητας. Δυστυχώς, και εδώ θέλω να κάνω μια κουβέντα μαζί σας και να ανταλλάξω τις απόψεις μου. Δυστυχώς, όταν δεν υπάρχει καλή ζωή για τον, για τον πολίτη, δηλαδή δεν έχει δουλειά, έχει κακή περίθαλψη, έχει κακή παιδεία, έχει κακό κράτος, αντίπαλο το κράτος, τα πράγματα που πρέπει να ευδοκιμούν, εκτός από τα ναρκωτικά και το που πρέπει, μάλλον τα πράγματα που ευδοκιμούν και είναι τα ναρκωτικά και το σεξ, η πορνεία δηλαδή, όσο φτωχαίνει η κατάσταση αυξάνονται τα πορνεία. Εγώ περίμενα τα χρόνια της κρίσεως να φτιάξουμε ένα ποδόσφαιρο πιο ποιοτικό, πιο ανταγωνιστικό, με καλύτερους ποδοσφαιριστές, με περισσότερο κόσμο στα γήπεδα, με περισσότερο suspense, και περίμενα επίσης από το χώρο της τέχνης να ξεπηδείξουν επιθεωρήσεις, να ξεπηδήσουν τραγούδια, στίχοι, συγγραφείς και σκηνοθέτες, όπου θα βγάζανε στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο τραγούδι περισσότερα πράγματα, ποιοτικότερα πράγματα και πράγματα τα οποία θα ήταν και αυτά από κούμπι για το κοινό. Εγώ αντιλαμβάνομαι τα τελευταία χρόνια τη διάθεση του κοινού να ακούσει, να δει, να συμμετάσχει σε εκπομπές, να συμμετάσχει σε έργα, σε μάτς, να βλέπει. Αυξήθηκε και η του Θεού, ή αυτοί, πώς τη λένε, όσο άσχημα τα πράγματα, δεν υπάρχουν λεφτά,
υπάρχουν αρρώστιες, ανεργίες, αυξάνεται και αυτό, όπως το λένε, το θρησκευτικό αίσθημα, να το πω αλλιώς. Δεν βλέπω τίποτα τέτοιο. Και είναι που είμαι πολύ μπερδεμένος. Τελικά ζω σε μια κρίση, ζω σε μια τεχνική κρίση, ζω σε μια μεταβαλλόμενη κρίση. Δεν ξέρω. Περίμενα από το 2009-10 που ξεκίνησε αυτό το παραμύθι με την κρίση, με την Ευρώπη, με τα λεφτά, με τα δανεικά, τα Grexit, τις ιστορίες Grexit, πώς τα λένε αυτά ρε, που κλείσαν οι τράπεζες, τα capital controls, μπερδεύτηκα με το ποδόσφαιρο. Βέβαια περίμενα άλλα πράγματα, περίμενα να δω έναν Ολυμπιακό, ένα ΠΑΟΚ, ένα Παναθηναϊκό, μία ΑΕΚ, ένα Ηρακλή, να δω μια μπάλα, να δω παιχταράδες, να δω νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές, νοχελικοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, πλατυπόδιδες, σαβουρο τρεχαλατζίδες, κάτι άκαμπτοι. Φτάσαμε στο Φορτούνι να τον έχουμε τον καλύτερο παίκτη στην Ελλάδα, φτάσαμε το Βέλιο να τον έχουμε το μεγάλο ταλέντο στην Ελλάδα. Περίμενα, λέω, Στράτο Παζούλη μεγάλε να πούμε, περίμενα, λέω, περίμενα με την κρίση το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο. Άκουσε να δεις τώρα, εσύ είσαι μεγάλη μορφή να πούμε, παλιός. Περίμενα με την κρίση ότι το αποκούμπι του λαού, που θα ήταν το ποδόσφαιρο για παράδειγμα, θα ήταν ποιοτικότερο. Το αποκούμπι του λαού μπορεί να ήταν να πάει στο θέατρο. Παλιά, δηλαδή, ανθούσαν τα θέατρα, ανθούσαν οι συγγραφείς, ανθούσαν οι παραστάσεις. Οι σεναριογράφοι, αθούσαν οι στιχουργοί, γράφανε τραγούδια. Ήταν χούντα τότε, γράφανε το Χελιδόνι, ξέρω εγώ. Γράφανε, ξέρω εγώ, οι Χατζηδάκηδες που ήταν δεξιός βέβαια. Οι Μίκηδες Θεοδωράκηδες. Ναι, οι Μίκηδες Θεοδωράκηδες. Γράφανε, κάνανε κτλ. Γράψανε, δηλαδή, μέσα στην κρίση του ελληνικού λαού την πολιτική. Γράψανε. Όχι, δεν ήταν μόνο πολιτική. Πάρ το μικρόφωνο. Εδώ είναι το μικροφωνάρα, στρατάρα. Τι, εργασιομανής ο άνθρωπος. Στα 68 του, φεύγει τελευταίος μετά από μένα. Έχω μέλλον δηλαδή λίγο ακόμα εγώ. Λέγε ρε στρατάρα, για πες μου πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή και επειδή εγώ την έζησα εκείνη την εποχή, ναι. Δεν ήταν μόνο πολιτικές, η πολιτική κρίση ήταν και κοινωνική. Και κοινωνική, ναι. Το ζητούμενο τότε όμως, επειδή ακριβώς υπήρχε η ελπίδα. Ναι. Η προοπτική. Η ελπίδα και η προοπτική. Ναι. Δηλαδή έβλεπες ένα φτωχόπεδο, δεν είναι σαν σήμερα που ξέρεις οι γονείς είναι εκείνοι που δημιουργούν τον επιστήμονα, ας το πάρουμε, ή τον ποδοσφαιριστή. Τι γίνεται στα γήπεδα. Βλέπεις τις περίφημες ακαδημίες. Πίσω οι γονείς. Ναι. Ποιος ασχολιόταν εκείνη την εποχή αν το παιδί του παίζει μπάλα, που δεν έπαιζε μπάλα σε οργανωμένα γήπεδάκια. Πήγαινε, θα μου πεις, δεν υπάρχουν στην Αλάνα. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν Αλάνες σήμερα. Ναι, ωραία. Αλλά παρόλα αυτά ήταν οι γειτονιές εκεί πέρα. Τον πάει τώρα η μπάλα. Ναι. Οι γειτονιές που ήταν τότε εκεί πέρα ήταν ένα βήμα η Αλάνα. Ούτε έβγαινε η μάνα σου να ενδιαφερθεί αν έπαιζε μπάλα ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε καν ενδιαφερόταν με τη σημερινή ένταση ή την προηγούμενη τουλάχιστον. Δηλαδή, τότε από εδώ και πέρα θα πάψουν οι γονείς να ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Αν θα πάνε ή δεν θα πάνε πανεπιστήμιο, τότε πλέον δεν έχουν λεφτά. Γιατί για να πας σήμερα πανεπιστήμιο θα πρέπει να περάσει από 1000 κύματα. Άιντε φροντιστήρια, άλλο δεν. Τότε ήταν ότι προσπαθούσες να κάνεις κάτι γιατί είχες την προοπτική. Ακόμα και να γίνεις ποδοσφαιριστής, βέβαια όχι σαν τους σημερινούς ποδοσφαιριστές. Ο άλλος πήγαινε και γινόταν ποδοσφαιριστής και μπορεί να μείνει και 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Εξού και ο περίφημος εγωισμός του Παοξή, του Αριανού, του Ρακιδέα. Διότι 10 χρόνια αν είσαι σε μια ομάδα και αγωνίσαι, αυτόματα γίνεσαι ένα με το σύλλογο που σε ανέβησε. Ναι. Ενώ σήμερα ναι, λένε, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαγγελματισμός. Δεν μου λες εσύ, στρατό. Αλλού εσύ, είναι. Εσύ τώρα με την κρίση αυτή που υπάρχει, δεν περίμενες ότι οι άνθρωποι θα είχαν αποκούμπια, θα βγαίναν ταλέντα, θα βγαίναν συγγραφείς, θα βγαίναν τραγουδιστές, καινούργια τραγούδια. Θα υπήρχε, ας πούμε, μια αντίδραση μέσα από. Βγαίνουν τραγούδια. Τι τραγούδια βγαίνουν. Μα αυτά τα σημερινά τραγούδια είναι ακριβώς αντίδραση, αντίδραση πάνω σε κάτι που πάει να εκλείψει. Για παράδειγμα, ο έρωτας. Σήμερα υπάρχει έρωτας. Αφού δεν μιλήσει. Υπάρχει ένας πανσεξουαλισμός, ο οποίος δεν είναι έρωτας. Αυτό δηλαδή προσπαθούν να εκθιάσουν τι. Σήμερα δεν βλέπεις ένα τραγούδι καταρχάς να είναι πολιτικό. Πολιτικό. Ναι, αυτό ήθελα να σας. Όλα είναι ερωτικά. Ναι. Λες και όλοι είναι ερωτευμένοι σε αυτή την πλάση, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ποιος είναι ερωτευμένος, για πες μου. Για τώρα θα πρέπει να ψάξουμε να αναλύσουμε τη λέξη έρωτας. Άλλο
να μην χρησιμοποιήσω, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ τη λέξη πηδάω και άλλο ρωτεύω. Σήμερα τι είναι. Σαν εκείνο πώς το λέγανε, ψεκάστε. Ναι. Άρα τι να τραγουδήσω άλλο. Θα δεις όλα τα τραγουδιά, ακόμα και αυτό το συγχωρημένο του Παντελίδη. Ήταν σε ένα μοτίβο. Βέβαια ο Παντελίδης πήγε να πιάσει λίγο την παλιά μπατ. Ήταν εκείνο ένα γρατζούνι με κιθάρα και ένα στίχο κοφτό. Γι' αυτό έθελε ίσως κάποιο μερίδα τη νεολαία. Αλλά δεν είναι τίποτα. Ούτε πολιτικό τραγούδι υπάρχει. Αλλά ούτε και ερωτικό, αυτό που εννοούμε ερωτικό. Σκοπίμως. Μα δεν έχουν δεν την έμπνευση. Περιγράφει αυτός, ναι. Αυτό που βλέπει αυτή τη στιγμή. Ναι. Το ποδόσφαιρο τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Ας υπουδέποτε, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικά στη, όλοι μας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν υπήρξαν ποτέ επαγγελματίες με την έννοια που δίνουμε ότι είσαι επαγγελματίας. Είπες εσύ, όπως έλεγες προηγουμένως, μαζί δεν συζητούσαμε. Ναι. Το πρωί είσαι εδώ, το μεσημέρι εδώ, αλλού, το θα πας αλλού. Εκεί. Εγώ, όπως λες, είμαι εργασιομανής. Δεν είμαι εργασιομανής, επαγγελματίας είμαι. Όπως και πολλοί άλλοι μέσα εδώ. Απάνω δες μέσα το μάστορα, κάθεται μόνο του. Ο μάστορα. Ναι, ναι, μέσα, μέσα είναι που είναι. Τι ψάχνει την εγκαθάριση ακόμα. Ποια εκαθάριση, το Άρη. Ναι. Αν μην μπλέξουμε με το Άρη, διότι, αν και είμαι Χαριλάου. Χαριλιώτη. Ναι. Χαριλάου από το 71. Και γνωρίζω αρκετά πράγματα για τον Άρη, γιατί ναι. Είναι κάποια καφενεία εκεί πέρα. Τα οποία έρχονται όλοι περίεργοι. Ναι. Οι περίεργοι εννοώντας εκεί από δίπλα όλοι. Μην. Οπότε μαθαίνεις κάποια πράγματα. Αλλά... για τον Άρη, άστο να πάει στη διαρμή. Μα όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει, όχι. Ο Άρης του Ηρακλής με ενδιαφέρει εμένα. Με την έννοια που δίνω. Παλιό αμάξι έχεις ή καινούριο. Εγώ το δικό μου, άσε, το δικό μου το αμάξι είναι του γιού μου όταν το πήρα μόλις απολύθηκε. Ένα στρωενάκι ζητήξ. Αλλά. Άρα μίλα, παλιά είχα, που είχα ακριβά αυτοκίνητα. Παλιά που είχα ακριβά αυτοκίνητα. Ναι. Κάθε πρωί ξύπραγα και έβρεγα τρυπημένα τα λάστιχα. Μόνο τα λάστιχα. Τα λάστιχα. Ναι. Δεν είχαν τότε το στένος όπως σήμερα να κάνουν. Να κάνουν βόμβα από κάτω. Ναι. Οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν ναι. Υπήρχε το στένος. Τι θες, ρε. Τι φωνάζεις, δεν κουσάτε. Ευρύτης. Ποιος είναι ευρύτης. Αυτός. Τον Εύρο δηλαδή. Τον Γκατζόλα. Γκατζόλαρος. Α. Ναι. Και τι κακό είναι. Όχι, οριστιάδα, μαυρίλα πάνω. Από τους κατοίκους της Ορεστιάδης, δεν λένε Γκατζόλους. Όχι, Γκατζολία λένε όλο τον Εύρο. Όλο τον Εύρο. Γιατί όμως τους λένε, γιατί σας λένε Γκατζόλοι, λες. Γαϊδουράδες, δηλαδή τι. Αυτό που βγήκε. Δεν ξέρω. Κάποτε το είχα διαβάσει, μάλλον το είχα ακούσει. Ο Γκατζός, ναι. Πιθανό. Γκατζός, ναι. Αλλά μετά το ξέχασα, δεν θυμάμαι. Καλά, εσύ δεν πήγες και πάνω, δεν είχες αλλού υπερέτσες. Όχι, Αλεξανδρούπολη. Αλλά τότε η Αλεξανδρούπολη ήταν, αλλά έχω πάει αρκετές φορές στην Οριστιάδα για επαγγελματικούς. Δεν μου λες τώρα εσύ που είσαι στην εφημερίδα εδώ και είσαι στα κόλπα και είσαι γραφιάς περισσότερο, ας πούμε, είσαι, πώς το λένε παιδί μου, ο δημοσιογράφος που της εποχής, όχι Μπούζα, γιατί ο Μπούζας είναι πιο μεγάλος από σένα. Καμιά δεκαετία. Θα σε ακούσει τώρα και θα. Κοιμάται. Γι' αυτό τα λες. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα που την κάναμε γαργάρα, να πούμε, στο θέμα του Σαββίδη. Τώρα εσύ προηγουμένως με είπες να μην μπλέκω με τον Άρη. Εγώ. Με τον Άρη, είπατε. Με Ηρακλή. Γιατί να ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει καθαρά τους παοξίδες και τους αρμόδιους ρεπόρτερ. Τι να πω για τον Σαββίδη. Ποια γαργάρα δηλαδή. Γαργάρα ο Ολυμπιακός. Γαργάρα ο Πάοκ. Αυτό είναι αποδεδειγμένο για ποιο πράγμα. Για το τραπέζι που έγινε στο σπίτι. Εντάξει, ναι. Τώρα αυτό είναι βεβαιωμένο. Βεβαιωμένο είναι. Γιατί σε έχω πει και άλλη φορά. Ναι, εγώ είμαι δημοσιογράφος της παλιάς σχολής. Κοίταξε. Ότι πριν οτιδήποτε δεν το τσεκάρεις, δεν πρέπει να το λες. Πρόσεξε. Αλλά άλλο παρασκήνιο. Αρχίζω και πιστεύω, άλλο... αρχίζω και πιστεύω ότι ο Σαββίδης έχει και τα χούλια του κόκκινου. Δηλαδή. Πώς. Μα δεν υπάρχει ούτε μία σύγκριση. Θα σου πω τη σύγκριση. Άμα πιο κόκκινο. Καταρχά δεν είναι πόντιο. Άμα πιει κανένα δυο ουίσκι ο κόκκινο, τρία, λέμε, παλιά που α πούμε κάνουν παγά κτλ. Γινόταν μπρατσαρά, γινόταν ναυγοδονόσορα, γινόταν εραστή. Πίστευε ότι γινόταν. Ναι, είχε δει τρει ληστέ με το ρόπαλο κτλ. Τα έλεγε. Λέω εντάξει, άμεση. Ακούω το Σαββίδη να πούμε, κοπανάει 4-5 βερμούτ εκεί στο Μακεδονία Παλάς. Αυτή την τροφοδοθήκη λέει θα την κάνω να πούμε. Βερμούτ πίνει. Όχι, βότκα δεν πίνει. Βότκες, με πορτοκάλι, ναι. Ήπια 4-5 βότκες, ήρθε στο Κεύ και τα λοιπά. Και είπε, ξέρω εγώ, άνθρωπο, να εδώ λέει, ξέρω εγώ, θα βάλω τις τροφοδοθήκες. Δεν ξέρω αν θα βάλει του βόλεϊ την τροφοδοθήκη. Αυτό δεν είναι δικό του όμω. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να βάλει του βόλεϊ. Θα βάλει του βόλεϊ την τροφοδοθήκη. Μπορεί να έπιε πάρει κανένα δυο αυτά. Γιατί. Τώρα από το ένα θέμα στα άλλα. Κάτσε ένα δυο λέει. Και. Κοπάνισε κανένα ψέμα ότι είδε κανένα όραμα και αυτό σαν το κόκκινο ότι πήγε στο σπίτι του Μαϊκού. Μη συγχαίρει δύο ανώμια πράγματα.
Ο κόκκινος, ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος ναι. Είναι κόκκινος και από τη φύση του. Δηλαδή, τι κόκκινο. Ερυθρός δεν είναι στο χρώμα. Ναι, από το κρασί είναι. Μα δεν νομίζω. Εγώ χρόνια το γνωρίζω τον κόκκινο. Δεν μου λες τώρα. Αν ήταν κόκκινο μου ήρθαν, ανέκαθεν. Δεν θυμάσαι τους παλιούς βαρελοφρόνους στις ταβέρνες του Κρητικού και τα λοιπά κάτω. Ναι. Τι μου είχαν, δεν είχαν την κόκκινη τη μύτη. Την κόκκινη μύτη, ναι. Και τα μάγουλα τα κόκκινα εδώ πάνω. Ναι, και τώρα, αν κάποιο πίνει πέραν του δέοντο. Δεν μοιάζει ο κόκκινος με τέτοιο, να πούμε. Μα ίσω λέω είναι κόκκινος. Είναι κόκκινος, ναι. Και να μου θυμίσεις, ναι, έχω ναι. Στο σπίτι το άλμπουμ της γονής μου από μικρή. Όταν το αγοράσαμε το άλμπουμ, έξω είχε ένα μουρουδάκι το οποίο δεν το αλλάξαμε, παρέμεινε. Ίδιος ο κόκκινος είναι. Μαγουλάκι κι αυτό. Ίδιος, όταν σου λέω ίδιος, θα στο φέρω να στο δείξω. Ναι. Να του κάνεις πλάκα όταν θα. Ναι, ναι. Όταν σου λέω ίδιος, ίδιος. Εγώ έχω ένα κουμπαρά της κόρης μου, της Ευγενίας. Τώρα ο κόκκινος κοιμάται ή μας ακούει. Ακούει. Ο κόκκινος, σε κουμπαρά, σε ένα γουρουνάκι με τη μητούρα της Στρόγγυλ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, σταμάτα ρε σύβρε, σταμάτα βρε σύβρε, βρείτε βρε τώρα βρε. Τώρα μένα μου επιτρέπεις. Η μόνη πόλη που δεν έχει φανάρια είναι η Ορεστιάδα, το ξέρεις. Δεν γνωρίζω. Δεν έχουν φανάρια. Για ποιο λόγο. Πού ξέρω εγώ. Τροχονόμους έχουν, τι έχουν. Τα βρίσκουν μόνοι τους αυτοί. Τα φανάρια. Όχι, συνεννοούνται λέει μόνοι τους. Ναι. Η μόνη πώς, πόλη δηλαδή, στην Ελλάδα σταματάνε μόνοι τους. Όταν λες εννοείς φανάρια, τι στις διασταυρώσεις των δρόμων ναι, ή. Ναι, στις διασταυρώσεις των δρόμων. Τι κάνουν, πώς σταματάνε. Γιατί, από διέστηση. Να σου πω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι οι μεγαλύτερα ατυχήματα ποιοι έχουν, αυτοί που έχουν φανάρια ή αυτοί που δεν έχουν φανάρια. Όχι, συνήθως τα ατυχήματα έχουν στα φανάρια. Στα φανάρια. Γιατί όλα καμάς ο Έλληνας πατάει το κόκκινο να πούμε. Ναι. Ενώ αυτοί, μα όταν ενώ δεν υπάρχει. Μερικές φορές που. Πέφτουν τα φανάρια με την πρώτη βροχή. Ναι. Οι οδηγοί προσέχουν περισσότερο. Δεν γίνεται καμία σύγκρουση. Δεν γίνεται σύγκρουση. Το πολύ να μπερδευτούν λίγο. Ναι. Σταματάει, βλέπει δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι παρατηρημένο. Τώρα που σε είδα εδώ με τον Ηρακλή, διαβάζω ότι θα πάρει παράταση αυτή τη αδειοδότηση. Θα πάει Δευτέρα, Τρίτη κτλ. Θα βγάλουν απόφαση αυτή. Δεν είναι το παράταση, δεν ξέρω. Αν ήταν ένα συγκεκριμένο χώρο που έπρεπε να δοθεί. Να αποφασιστεί τι θα γίνει με την έφεση. Το προσδιορίσαν για την Τετάρτη. Τετάρτη. Ο Ηρακλής είχε ζητήσει, δηλαδή ΠΑΕ είχε ζητήσει να μέχρι τη Δευτέρα να βγει η απόφαση, αλλά προφανώς οι άλλοι άνθρωποι. Εντάξει, καθυστερούν αυτοί. Ναι, συνήθως αργούν. Αργούν. Τι αργούν, γιατί έχουν χώρα, τι έχουν κανένα. Εντάξει. Γκαϊλέ. Εντάξει. Ξέρω, το αργούν όμως μερικές φορές είναι σχετικό. Το αργούν είναι το παρασκήνιο δρά. Όταν ακούς κάποιον ότι αργεί για μια υπόθεση η οποία τι θα δούνε. Ναι. Αφού υπάρχει από τον Δημητρίου, υπάρχει μια συγκεκριμένη. Και δεν υπάρχει και, δεν υπάρχει και συμπληρωματικό χαρτί να δώσει. Ναι, γιατί δεν νομίζω να είναι πολλοί οι οποίοι υπεβάλλουν. Πριν από το Ιωάννη, υπεβάλλουν άλλοι. Ναι. Τώρα και θα πέσει το παρασκήνι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εντάξει. Αν θα βγει αδειοδότηση ή όχι, εξαρτάται. Καλά τα είπαμε. Πάντως, περίμενα καλύτερο ποδόσφαιρο. Περίμενα καλύτερη μπάλα. Γιατί τελειώνει το πρωτάθλημα. Για φέτος. Περίμενα, κοίτα, εμείς, περίμενα τέχνη, περίμενα λίγο ταχύτητα καλύτερη. Τι, ταχύτητα, μα πρόσεξε. Εκτελεστές καλύτερους. Τι σακώ που μιλάς με τον Αλέφαντο. Η ταχύτητα δεν είναι κάτι το οποίο είναι αφηρημένο. Ανήκει στους παίκτες, το έχουν οι παίκτες. Είναι. Την ταχύτητα την έχουν μάλλον αυτό το προσόν. Αν δεν έχει παίξει με ταχύτητα. Ναι, σωστό. Δηλαδή δεν του κάνει να αποκτήσουν ταχύτητα. Κοίταξε, δεν αποκτήσει την ταχύτητα. Ναι, εντάξει, μπορεί να βελτιώσει λίγο την εκρηκτικότητα ή την ταχύτητα να την βελτιώσει λίγο. Αλλά όταν ένας είναι ταχύς, είναι ταχύς. Ναι, η ταχύτητα στο παιχνίδι πάνω. Δηλαδή, έχω μια ομάδα που έχει μέτρους σε ταχύτητα παίκτες. Και τι κάνω για και να πάω σε γρήγορη επίθεση, με γρήγορη πάσα, βγαίνω στον χώρο γρήγορα. Παίζω γρήγορα την μπάλα. Εννοείς το γρήγορα. Ναι, γρήγορο ποδόσφαιρο. Αν όμως ένας παίκτης είναι εκφύσεως αργός, ναι. Πώς αν δώσει την μπάλα στον άλλον και πρέπει να τρέξει δίχως την μπάλα. Πώς θα τρέξει δίχως ταχύτητα, θα τον προλάβει άλλος που έχει ταχύτητα. Αυτός που μαρκάρει. Ναι, αλλά εντάξει, το ταχύτητα εννοείς ότι. Αν γίνονται... έχω παίχτες με ταχύτητα. Ναι, αν αλλά έχω και πάλι με όταν και έχει. Αργά, ναι. Είναι θέμα. Αλλά η ταχύτητα όμως με αυτή, κάτω, με αυτή τη λογική θα πρέπει να έχει ταχύτητες παίχτες οι οποίοι θα, με τη μία θα κοιτάνε να πετάξουν την μπάλα και δίχως να κοιτάξουν να προσέχουν αν η μπάλα όντως πήγε στο συμπαίκτη του, φεύγουν στον χώρο. Αυτό είναι ταχύτητα. Δηλαδή, αλλά ο άλλος όταν παίρνει την μπάλα. Και δεν μπορεί να τη δώσει ένα μέτρο. Πώς θα φύγει στον χώρο. Δεν μπορεί να πας, εσύ που είδες Ηρακλή τώρα δεκαετία 70, 80 ειδικά. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και βλέπεις αυτό τον Ηρακλή, δεν θλίβεσαι να πούμε. Όχι, δεν θλίβομαι γιατί δεν βλέπω. Όχι. Ναι. Έρχονται και παρέρχονται τα μεγαλεία. Δεν μπορείς να βρεις πάντοτε παίκτες παρόμοιος με αυτούς που συνυπήρξαν στον τότε Ηρακλή ή παλιότερα στον ΠΑΟΚ. Και δεν πρέπει να συγχαίρουμε τα πράγματα.
Είπαμε, ο Έλληνας από τη φύση του θα μου πει. Δεν είναι επαγγελματίας. Στη Θεσσαλονίκη, πάντως στη Θεσσαλονίκη, τη μεγαλύτερη μπάλα την έπαιξε ο ΠΑΟΚ και πήρε τίτλους και ο Ηρακλής που δεν πήρε τίτλους. Που δεν πήρε τίτλους. Ο Άρης μπάλα δεν έπαιξε. Έχει κανένα δύο χρόνια έπαιξε. Ότι ο Άρης έθελξε το κοινό μια τριετία, μια πενταετία, μια εξαετία με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για τον Ηρακλή, δηλαδή, εγώ που σαν παιδάκι τον είδα από το 78 μέχρι το 88 με Μπρέτζακστεκ. Με Τσατσεύσκι, με Αλέφαντο, με Ράος, με Σίμονσον, με Λίμπρεξ και τα λοιπά. Είδα μπάλα. Είδα μπάλα και είμαι χορτασμένος από μπάλα. Τον ΠΑΟΚ δεν τον προλάβαμε πολύ. Εγώ τον πρόλαβα. Εσύ τον πρόλαβες. Ναι. 71, 72 μέχρι 78, 77, 78, μια εξαετία. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ έπαιξε μεγάλη μπάλα. Ο ΠΑΟΚ ναι. Είχε και πιο μπροστά μια ομάδα. Πριν το 70. Την δεκαετία του 60. Επί Κουρικίδη, του Λέανδρου και όλων αυτών, δεν του θυμάμαι. Οι οποίοι μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο σύνολο και ανάλογο σύλλογο με αυτό της δεκαετίας του 70. Αλλά δεν ήταν οι συνθήκες τέτοιες, εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, ναι. Για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Διότι ο ΠΑΟΚ στην αρχή έπαιζε στο Συντριβάνι, γήπεδο που ο Θεός να το κάνει γήπεδο. Το πρόλαβες, Παζούλη, το Συντριβάνι. Το πρόλαβες. Τότε όπως. Δεν είναι, τα παιδιά μπορεί να είχαμε μέχρι να κατασταλάξουμε σε ποια ομάδα θα πάμε. Όπου πηγαίνανε οι μεγάλοι και μας πέρναν, πηγαίναμε. Πήγαινε, εσύ. Βέβαια, μας έπαιρναν. Θα με πάρεις και πηγαίναμε. Αυτή η πόλη είδε από τον Άρη θέαμα από το μπάσκετ. Θέαμα. Καλά, εντάξει, αυτό είπα. Θέαμα από το βόλεϊ του Ηρακλή, το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Θέαμα από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Και του Ηρακλή. Ναι. Τουλάχιστον μου θέαμα το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, ναι. Είδε θέαμα από το μπάσκετ του Άρη, δεν είδε θέαμα από το ποδόσφαιρο του Άρη. Δεν είδε θέαμα. Ίσως επειδή το. Δεν είχε ο Άρης καμία ομάδα θεαματική. Ο Άρης, κατά την προσωπική μου άποψη. Κατά την έμπειρα και παλιότερα. Είναι περισσότερο μπασκετικός ως φίλαθλος, δηλαδή ο Αριανός μάλλον, όχι ο Άρης, παρά ποδοσφαιρικός. Θα χαρακτήριζες την ομάδα του Άρη γενικότερα. Όταν ήταν στα καλά του. Το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο. Περισσότερο αμυντικογενής ομάδα. Δηλαδή ήταν πιο αμυντικογενή ομάδα. Μα έβαλε καλούς αμυντικούς ο Άρης. Μην ξεχνούμε τον Μπάλας, τον Αλμπάντη, τον φίλο του Κούδα. Για πες τον όλο συνέχεια. Το φίλο του Κούδα. Πες τον το σέντρο μπακ. Το Σπυρίδωνα. Το Σπυρίδωνα. Ναι, ναι. Εντάξει, τότε δεν μην περίμενες τεχνίτες. Δηλαδή αργότερα άρεσε να έρθει. Δεν είχε ο Άρης τεχνίτες. Δεν είχε, όχι. Ήταν σκληροί παίχτες. Και ένα σιρόπουλο. Και ο Αλμπάντης, γιατί μεγαλώσαμε τον Αλμπάντη μαζί. Ναι, είναι απολύτης ήταν αυτός. Όλοι αυτοί. Ο Πάλας είναι απολύτης. Ναι. Ο Κλήμης ο Γούνορης είναι απολύτης. Όλοι μια γειτονιά μας ήταν. Εγώ με τον Τζιρόνι που μπορεί να είναι νεότερο. Ποιο Τζιρόνι. Τον Τάκη το Τζιρόνι. Που το λέγατε το πέρα στο τελικό. Ναι. Γραμματής, ναι. Ήταν μεγάλο ταλέντο. Μεγάλο. Αλλά ήταν ο κύκλος εκεί που μεγαλώσαμε. Ναι, απολύτως. Όλοι αυτοί. Ναι, απολύτως. Έχεις μούρι έτσι λίγο. Έτσι, μάγκη και αυτή και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Κουλτουροαλίτικη μούρι. Δηλαδή και μάγκας και κουλτουριάρης. Δηλαδή. Είναι πολύ σταρ μάγκες. Ναι, όχι εσένα. Όχι ψευτό μάγκες. Ναι, εσένα η φυσιογνωμία σου τώρα στα 67 από 68 πόσο είσαι. Είσαι ένα άνθρωπο. Άμα το κατεβάσει ακόμα λίγο, αγόρι μου. Αύριο ότι έχω και δεν έχω, αλλά θα σταθώ σε κάτω. Φαίνεσαι κουλτουριάρης αλλά και μάγκας. Κοίτα, ναι. Είναι ναι. Χωμένος δηλαδή. Κουλτούρα, εντάξει, ναι. Κουλτούρα μπορεί να έχουν όλοι. Δηλαδή, κουλτούρα δεν είναι δηλαδή, απαραίτητα η μόρφωση. Όχι, όχι. Είναι η αντίληψη των πραγμάτων. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Αυτό σου δημιουργεί την κουλτούρα. Αλλά οι πολίτες όντως έχουν κουλτούρα. Γιατί ήταν μια γειτονιά όπου είχε. Ποιος φωνάζει? Ο Μάστρος θα φωνάζει. Θέλει να έρθει. Να πάω να δω την πρώτη σελίδα. Πρώτη σελίδα. Πρώτη σελίδα. Μάστρα μόνο το Μάστρα. Πού να πάει κρατιά. Σε ευχαριστώ. Ξέρεις, θέλω που εσείς που έχετε παραστάσεις παλιότερη και ήσασταν και εφημεριδάδες. Δηλαδή εσείς όταν δουλεύατε δεν είχε αυτά τα ραδιόφωνα και. Ραδιόφωνα μέσα σε αυτό το στυλ, ναι. Εντάξει. Στον ίδιο χώρο, όχι. Ή πολλή τηλεόραση και τα λοιπά. Ήσασταν από το. Τηλεόραση καθόλου. Και πουλούσατε και χιλιάδες φύλλα στις εφημερίδες. Γιατί ακριβώς δεν είχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τηλεόραση και τα λοιπά. Τα ξύλινα γράμματα που λέγανε. Τα ξύλινα γράμματα. Θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, λέγε ρε Ευρύτη. Λέγε ρε Ορεστιαδίτη να πούμε. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Πάει και αυτό το πρωτάθλημα, πέρασε στην ιστορία. Κανείς δεν θα το θυμάται. Κανείς δεν θα το. Δηλαδή και οι Ολυμπιακοί που πήραν αυτό το πρωτάθλημα με 25 πόντους διαφορά από το δεύτερο
Δεν θα το θυμούνται. Γιατί άλλο να πάρεις ένα πρωτάθλημα περπατώντας, έχοντας την καλύτερη ομάδα, έχοντας την καλύτερη διαιτησία, έχοντας τα πάντα δικά σου, και άλλοι να είναι έτσι φωτός πίσω, δεν το χαίρεσαι. Δηλαδή σαν να πάει ένας στην πυγμαχία να βρει ένα ψεύτικο, να τον πλακώσει στα μπουνίδια και να αρχίσει να πανηγυρίζει σαν γάστος. Δεν πανηγυρίζεις. Δεν πανηγυρίζεις. Τώρα, είναι το καλοκαίρι αυτό ιδιαίτερα για μένα σημαντικό. Σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί πέφτουν οι μάσκες όσον αφορά και τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Μελισανίδη. Για τον, για τον Αλαφούζο, τον βουτυροπαράγοντα κτλ. Δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες απαιτήσεις. Εκείνο που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα πολύ καλό μεταβατικό στάδιο με ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματία. Ο Αλαφούζος όμως, να πω εδώ δύο κουβέντες, η ομάδα του σαν άτομα είναι αρκετά καλή. Του έλειψε μετά τη φυγή του, πώς το λέγανε τον προπονητή, ρε, με τα δόντια τα έξω σαν το άλογο που ήταν, ρε, του Παναθηναϊκού, πώς το λέγανε, τέλος πάντων, το Αναστασίου. Μετά τη φυγή του Αναστασίου δεν βρέθηκε καλύτερος ή άξιος προπονητής. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, κατ' εμέ. Και ήταν λάθος που διώξαν τον Αναστασίου για να μπλεχτούν με άλλο είδους καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Αναστασίου με τους βοηθούς του, τον δάσκαλό του που ήταν και στη σχολή προπονητών διδάκτορας, τον είχε εκεί στο team και τα λοιπά, τον γυμναστή του, είχε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι για μένα το πρώτο φαβορί για να πάρει πρώτος στα play-offs. Πρώτος. Δεν βάζω την ΑΕΚ η οποία την έχω σε πτώση, δεν βάζω τον ΠΑΟΚ ο οποίος είναι άλλα αντί άλλων. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μπορεί να σου τραβήξει ένα παιχνίδι καλό, όπως και ο Παναθηναϊκός βέβαια ήταν κυκλοθυμικός, αλλά τον ΠΑΟΚ δεν τον εμπιστευόμαστε. Δεν τον εμπιστευόμαστε τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός για τα play-off μια και έγινε κουβέντα, για μένα το λέω τώρα, είναι υποψήφιος για την πρωτιά. Πρώτο στα play-off ο Παναθηναϊκός. Πρώτο. Και δεύτερον, πιστεύω ότι θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη, πολύ μεγάλο φάγωμα μεταξύ του Ατρομήτου και της ΑΕΚ. Του Ατρομήτου και της ΑΕΚ. Γιατί θα το πω για νιωστή φορά ότι ο Ατρόμητος κάνει πολύ καλό φίνις με φόρμα, τη βρήκε προς το τέλος, ενώ η ΑΕΚ πέφτει. Και όσο περνάνε οι μέρες θα πέφτει. Και στα play-off θα είναι πεσμένη. Πιθανολογώ. Έτσι όπως τη βλέπω ποδοσφαιρικά. Αλλά το Ατρόμητος ΑΕΚ είναι ντερμπάρα. Είναι ντερμπάρα. Και πριν ένα μήνα, όταν έκανα κάποιες δηλώσεις εκεί στην Πορφύρα την ταβέρνα, στην κυρία Μέρη, με τον κομμουνιστή, πριν από ένα μήνα, το είχα δει το έργο. Είχα πει για τον Ατρόμητο και την ΑΕΚ, πιστεύω θα περάσει ο Ατρόμητος. Και δεν το έκανα για να προκαλέσω κανέναν ΑΕΚΣΥ, ούτε έχω κανέναν Ατρομητέο να μ' ακούει. Άξι, δεν υπάρχει κανένας Ατρομητέος να βγει να λέει: είμαι οπαδός του Ατρομήτου και σας ακούω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ούτε υπάρχει περίπτωση να βγει ο οπαδός του Πανιωνίου να μας ακούσει. Ή ο οπαδός της Προοδευτικής να μας ακούσει. Ή του Πανετολικού, ή του Πανθρακικού, ή της Βέρειας. Ποιος Δημήτρης. Α, ναι, του Πανθρακικού υπάρχει, σωστό. Σωστό, του Πανθρακικού υπάρχει. Αυτά λοιπόν τα νέα. Τα Grexit ξεφούσκωσαν. Νομίζω ότι ο κόσμος περίμενε να δει κάτι πιο εντυπωσιακό. Ο κόσμος θα περίμενε να βγουν μαχαίρια, να βγουν εκπομπές, να βγουν αντιπαραθέσεις. Παρά τα αυτά, άκουσε ότι τα φάγανε μαζί τα ψάρια και τα βερμούτ ο Σαββίδης με τον Μαρινάκη. Τώρα, όσο και να διαψεύδει ο Ολυμπιακός, όσο και να, να μην το γράφουν τα site τα δικά μας, ίσως τα πρωτοσέλιδα τα δικά μας, ίσως τα ραδιόφωνα τα δικά μας, ίσως τα αυτά τα δικά μας, να κάνουμε μια κριτική. Αλλά ούτε είναι και ο οπαδός του ΠΑΟΚ αυτός να πει, δηλαδή πριν 30 χρόνια, πριν 25 χρόνια, αν ας πούμε για παράδειγμα ο Μπατατούδης έτρωγε στο σπίτι του Κόκαλη, που και τότε δηλαδή έτσι ήταν οι σχέσεις, θα γινόταν σαματάς. Θα ξεσηκωνόταν η θύρα 4, θα ξεσηκωνόταν οι Μακεδόνες, ξέρω εγώ πώς τους λένε, οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, θα φωνάζαν, θα κάναν, θα ράναν κτλ. Τώρα δεν βλέπω καμία αντίδραση. Τι έγινε, ρε, εσύ Σαββίδη κτλ. Το καταλαβαίνω εγώ για ποιο λόγο. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ σήμερα με τον Σαββίδη είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση, τάλε κουάλε δηλαδή που λένε, τάλε κουάλε με τους Ηρακλειδείς με τον Μυτιλινέο. Τι είχαν πάθει οι Ηρακλειδείς με τον Μυτιλινέο, ήταν κοτάρες. Ηρακλειδής.
Είχαν κάνει μια επανάσταση εναντίον του Θεοδωρίδη. Ήρθε ο Μυτιλινέος με ύφος 48.000 καρδιναλιών, τους κατέστρεψε. Αλλά στο πέρασμά του, το Μυτιλινέο δεν τόλμησαν να του πούνε τίποτα. Δεν τόλμησαν να πούνε τίποτα και στο Σπανουδάκι, που ήταν ο τεμπέλης φίλος του Μυτιλινέου στο σχολείο, συμμαθητής. Τόσο πολύ πρεμούρα είχαν, μην τον χάσουνε. Τόσο πολύ πρεμούρα είχαν να μην τον χάσουνε οι Ηρακλήδες στο Μυτιλινέο. Και να βγει ο οποιοσδήποτε και να με διαψεύσει. Να με πει πόσο κότευαν οι Ηρακλήδες όταν τους μίλαγε ο Μυτιλινέος. Ήτανε χεσμένοι από το φόβο τους οι Ηρακλήδες. Πιστεύω ότι όσα λάθη και να κάνεις στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ο Σαββίδης, όσα λάθη επικοινωνιακά να κάνει όσον αφορά τον ΠΑΟΚ ο Σαββίδης, που εγώ έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου στο Σαββίδη και έχω πει ότι για μένα στο κομμάτι το επενδυτικό, το επιχειρηματικό, με βρίσκει σύμμαχό του. Δηλαδή, και με αυτά, από αυτά που άκουσα που είπε στη Βουλή, εμένα με αγγίξανε. Δηλαδή, σαν άκουγα τον εαυτό μου, και εγώ αν κατέβαινα να μιλήσω στη Βουλή έτσι σχέδιο, να ήμουν εγώ επιχειρηματίας, για παράδειγμα, του Βεληνικού, τα ίδια θα έλεγα κι εγώ. Θα κατέβαινα και θα τους έκανα αυτά που τους είπε ο Σαββίδης. Και θα έπρεπε και τα μεγάλα κανάλια να στηρίξουν αυτό που είπε ο Σαββίδης. Και θα έπρεπε και τα δικά μας εδώ τα μέσα να στηρίξουν αυτό που είπε ο Σαββίδης στο πολιτικό κομμάτι. Αλλά εμείς μάθαμε, βλέπω τον τελευταίο καιρό, γενικά να μην μιλάμε. Να μην εκφέρουμε άποψη, να έχουμε ένα φόβο ότι θα πούμε κάτι και να μας κάψουν το αυτοκίνητο, ότι θα πούμε κάτι και θα έρθουν να μας δίνουν, και θα πούμε κάτι και θα γίνει και κάτι, ξέρω εγώ τι. Ένας τεράστιος φόβος υπάρχει. Γενικά βλέπω στους μη μιλάς, όχι θα μας κάνουν μήνυση, όχι αυτό είναι μηνύσιμο, όχι αυτό είναι κολάσιμο. Εντάξει, δεν είπαμε να ξεφύγουμε, να αρχίσουμε να ρίχνουμε πινελίκια και ύβρις και τα λοιπά. Όχι. Αλλά διακρίνω, παιδιά, γύρω μου ένα φόβο. Μη μιλάς, μη το πεις αυτό, μη το αναδείξουμε. Όχι ότι ακούγεται αυτό το πράγμα, αισθάνομαι αυτό το πράγμα, ένα φόβο γενικότερα. Ένα φόβο γενικότερα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το νιώσω αυτό το πράγμα. Ένας φόβος απέναντι στην κριτική γενικά. Ο Παοξής δηλαδή, αυτή τη στιγμή, είναι η τσίρλα στο μπατζάκι του, όπως ήταν η τσίρλα στο μπατζάκι του Ηρακλειδέα με τον Μυτιλινέο. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό διακρίνω εγώ. Τώρα, αν βλέπω λάθος ή αντιλαμβάνομαι τα πράγματα λάθος, πείτε ρε παιδιά ότι εγώ τα βλέπω στραβά τα πράγματα. Είναι τόση ανάγκη του ΠΑΟΚ να κρατήσει το Σαββίδη για να συντηρεί ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ μόνος του δεν μπορεί να συντηρηθεί και απεδείχθη αυτό τα τελευταία πόσα χρόνια. Πότε έφυγε ο Βουλινός από τον ΠΑΟΚ, πότε τον διώξανε, το 96 μέχρι το 2000, πότε ήρθε ο Σαββίδης, το 10, το 11, πότε ήρθε ο Σαββίδης, το 10, κάπου εκεί. Από το 96 μέχρι το 10 αποδείχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αυτοσυντηρηθεί. Δεν μπορεί να αυτοσυντηρηθεί και θέλει έναν να τον πληρώνει. Τον ερασιτέχνη του, τον πιερερίαρχο ατμόσφαιρα γύρω γύρω και το ίδιο το σωματείο. Αυτό λοιπόν το νοικοκυριό που έφερε ο Σαββίδης και δεν το είχε αυτή η πόλη ποτέ, γιατί αυτή η πόλη είναι ανοικοκύρευτη, με κακούς πολίτες όσον αφορά το θέμα των συναλλαγών μεταξύ μας, δηλαδή δεν είμαστε λαμόγια μεταξύ μας, και μια πόλη η οποία είναι τέτοια η πείνα της, γιατί δεν παίρνει αυτά που παίρνει η Αθήνα, και όταν έρχεται το πακέτο κατασπαράζει, το κάνει όπως το σκυλί, το πετά στο το κόκαλο και το γλύφει και το γλύφει και το τρώει και το κάνει. Έχει αιμονές αυτή η πόλη δικιά μας, γιατί είναι αδικημένη απέναντι στην Αθήνα όσον αφορά το χρήμα, τις δουλειές, και πέφτουνε όταν έρχεται. Είδατε όταν έπεσε το χρήμα τι έγινε. Έπεσε το χρήμα στον ΠΑΟΚ, χρεώσαν τον ΠΑΟΚ. Έπεσε το χρήμα στον Άρη, χρεώσαν τον Άρη. Έπεσε το χρήμα στον Ηρακλή, χρεώσαν τον Ηρακλή. Δείξανε την κακότητά τους. Και τελειώνω λέγοντας ότι είναι τέτοιος ο τρόμος των ΠΑΟΞΙΔΟΝ εσώψυχα μέσα τους. Δηλαδή τους βγαίνει, πώς λένε παιδί μου, στο ψυχογράφημά τους. Μη φύγει ο Σαββίδης, και ας βγαίνει ο ΠΑΟΚ πέμπτος, και ας κατέβει με τα δεύτερα στο Καραϊσκάκι,
Και ας κάνει κολοτούμπα στον Brexit. Και ας πάει να φάει ο Σαββίδης με τον Μαρινάκη. Και ας κάνουν μια μεταγραφή των 200.700, αυτά πληρώνει αυτός, τι με νοιάζει εμένα. Έτσι σκέφτονται. Δεν ξέρουν ότι αύριο ο κάθε Μαντούρο που έπαιρνε 800 χιλιάρικα και άξιζε 150, δεν ξέρω, εγώ δεν το πιστεύω, αν είναι να φύγει κάποια στιγμή ο Σαββίδης, όταν φύγει ο άνθρωπος, μου χρωστάτε κιόλας. Έχω καρτέλα. Έχω άνοιγμα. Γιατί ο Σαββίδης πλήρωσε ο άνθρωπος στο δημόσιο τα 11 εκατομμύρια, αλλά την επόμενη χρονιά ο ισολογισμός του ΠΑΟΚ ήταν μείον 15 εκατομμύρια μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είχαν τεράστιο άνοιγμα στον ισολογισμό τους. Δεν μπλέκομαι πολύ εγώ με αυτά. Είμαι πιο πολύ του χορταριού. Οκ. Okay. Τέτοιο φόβο έχει ο ΠΑΟΞής. Έχει το μπάσκετ και έχει το βόλεϊ. Έχει το ποδόσφαιρο. Έχει τον αεραστέχνη. Θέλει τον αρμέγουν. Ο Κατσαρής έκανε 400 χοληστερίνη. Τίμιος. Προσέξτε. Τίμιος. Δεν χρέωσε κανένα τμήμα. Ο αεραστέχνης είναι καθαρός. Δεν έχει τα καραγκιοζλίκια του αεραστέχνη Ηρακλή και του Άρη. Αν τους συγκρίνουμε. Ούτε τα καραγκιοζλίκια της αεραστέχνικης ΑΕΚ. Δεν συγκρίνονται. Αλλά ο Κατσαρής παίρνει τις μπριζολάρες του σαν αεραστέχνης. Παίρνει τις μπιφτεκάρες του. Παίρνει τις σαλαμάρες του. Έχει το αμπάρι του γεμάτο, το κελάρι του γεμάτο. Δεν χρεώνει τον ΠΑΟΚ, τον αεραστέχνη. Τον βολεύει ο Σαββίδης. Είναι το βόλεϊ. Μπαπ. Είναι το handball. Μπαπ. Φραγκάκια. Είναι ότι ο Σαββίδης πληρώνει τους προμηθευτές. Είναι ο Σαββίδης ότι πληρώνει τους ποδοσφαιριστές. Τους προπονητές. Οι πάντες είναι πληρωμένοι. Και έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ να γίνει αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής του Θεοδωρίδη. Τίμιος ο Ηρακλής. Δεν χρωστάει ο Ηρακλής. Έκτος ο Ηρακλής. Όγδος ο Ηρακλής. Πέμπτος ο Ηρακλής. Τέταρτος ο Ηρακλής. Που ο Ηρακλής του Θεοδωρίδη με τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη ήταν ομαδάρα ο Ηρακλής του Θεοδωρίδη. Έπαιξε μπαλάρα ο Ηρακλής του Θεοδωρίδη. Την μπάλα αυτή δεν την είδαν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Και ούτε πρόκειται να τη δουν με αυτά τα μυαλά που κουβαλάει ο Σαββίδης όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Ξαναγυρίζω πίσω και λέω: Σαββίδη, σε υποστηρίζω. Εγώ, Σαραπτόπουλος, που κάνω 15 χρόνια, 4 ώρες εκπομπή, πρώτο σε ακροαματικότητα, σε στηρίζω απόλυτα στο κομμάτι το πολιτικό. Είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια. Εξεβράκωσε το σύστημα το ελληνικό. Εξεβράκωσε του κουκουέδε και τους Σιριζέους στο θέμα των, πώς το λένε, των συνδικαλιστών. Εξεβράκωσε στην κολυσιεργία και την αργότητα και την οχελικότητα του ελληνικού κράτους. Τους έκανες ρόμπα και τους είπες ότι ξέρετε, μάλλον δεν με θέλετε. Και όχι, δεν θέλετε εμένα. Αυτός, ο Σαββίδης δηλαδή, άφησε να εννοηθεί ο άνθρωπος ότι γενικότερα αυτό το καραγκιοζλίκι που λέγεται Ελλάδα, αυτό το συναπάντημα που λέγεται Ελλάδα, δεν θέλει τους επενδυτές. Και έχει μάθει. Ο Σαββίδης είπε φοβερά πράγματα και έπρεπε να το πιάσουν οι δημοσιογράφοι. Έπρεπε να το πιάσουν οι οπαδοί. Δεν το πιάσαν. Ο Σαββίδης είπε μια αλήθεια. Εσείς κοπρίτες μας είπε. Γενικότερα. Μάθατε 200 χρόνια να ζείτε με δανεικά. Δεν μάθατε να παράγετε. Δεν μάθατε να δουλεύετε. Μας είπε. Όλους μας. Είμαι όλους εμάς. Μας είπε κοπρίτες. Μας είπε κοπρίτες και τεμπέλχανάδες. Και είχε δίκιο. Αντιλήφθηκε ο άνθρωπος. Αντιλήφθηκε ο άνθρωπος, ο οποίος είναι στην πιάτσα. Τι να πούμε τώρα. Αντιλήφθηκε ο άνθρωπος, ο κοντός αυτός έξυπνος άνθρωπος στην πολιτική και βλάξ στο ποδόσφαιρο. Ότι εδώ πέρα, εμείς αυτό που περιμένουμε είναι να σταματήσουν την κακότητά τους οι ξένοι απέναντί μας και να μας ξαναδανείσουν λεφτά. Δηλαδή, δεν κατάλαβε ότι εμείς δεν βάλαμε μυαλό. Δηλαδή, η γενιά μου. Μας διώξαν οι γυναίκες μας, τη γενιά του, μας διώξαν οι γυναίκες από το σπίτι γιατί δεν έχουμε δουλειά. Οι συμμαθητές μου είναι χωρισμένοι όλοι. Το 80%. Μας διώξαν λοιπόν και οι προηγούμενοι, τι γίνεται. Η γενιά η δικιά μου παίρνει τα τελευταία συντάξιμα των μανάδων και των πατεράδων μας, αν ζουν, 40, 45, 70 αν ζουν. Μετά τους χωρισμούς μπήκαμε στα σπίτια, δεν πληρώνουμε ΔΕΗ, δεν πληρώνουμε ΟΤΕ. Χέζουμε, κλάνουμε, κάνουμε και μας ταΐζουν οι μάνες μας. Παίρνουμε και εμείς κανένα μεροκάματο καμιά φορά. Βγαίνουμε, δουλεύουμε, μας διώχνουν ξαναπάρει κτλ. Ή μένουμε εκεί. Και δεν παράγουμε. Η νέα γενιά που είναι καλύτερη από τη δική μου. Τα παιδιά που ακούν τώρα 20 χρονών, 19, 22, 23, 25, 18. Πολύ καλύτερα.
ποιοτικότερα, με μεγαλύτερη σκέψη, οριμότητα. Τι σχέση έχουν αυτά τα παιδιά με τους κολοπασόκους μπαμπάδες μας δεκαετίας του 70 και του 60. Τι σχέση έχουν τα, τι σχέση έχει η ανιψιά μου, ας πούμε για παράδειγμα, η γενιά της ανιψιάς μου, της γένειας, με τη γενιά τη δικιά μου και, της, και των λίγο μεγαλύτερων από εμένα, που γλύφανε εκεί πέρα τους βουλευτές του Πασόκ για να μπουν στο δημόσιο, να μην δουλεύουν ποτέ και να παίρνουν σύνταξη στα 49, στα 47, στα 45. Τι σχέση έχουν αυτά τα παιδιά. Φεύγουν αυτά τα παιδιά. Παίρνουν δρόμο. Μας γράφουν ένα παρά. Να πάτε στο διάλογο, σκατόγεροι. Έτσι μας λένε. Δρόμο. Πάρτε δρόμο, φυγέτε. Φεύγουν τα παιδιά αυτά. Εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Και η γενιά δικιά μας, που είναι η, πάει για τη μέση ηλικία, η 40, από 40 μέχρι 50, δεν παράγουν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα. Και δεν μας αφήνουν να παράξουμε τίποτα. Διότι σε όλες αυτές τις γενιές υπάρχουν και καλοί. Υπάρχουν και εργατικοί. Δεν είμαστε όλοι τεμπέληδες. Υπάρχουν και νοικοκύριδες. Υπάρχουν και με προοπτική. Και δεν τους αφήνουν να αναπτυχθούν. Δεν τους αφήνουν να δημιουργήσουν κάτι. Πάει ο άλλος να βγάλει μια άδεια ενός καφενείου. Και θέλει 8 μήνες ο άνθρωπος για να έρθει πολεοδομία, να έρθει, ξέρω εγώ, για αυτή. Όχι ένα πόντο πάνω, δύο κάτω. Όχι χέστρα είναι 20 πόντι πάνω, 30 κάτω. Όχι λάμπα είναι στραβή δεξιά, πρέπει να τη γυρίσει αριστερά. Να είσαι νευρικός δηλαδή, να τον πλακώσει στις μπουνιές. Εγώ δεν θα άντεχα. Όχι θα μου έλεγε πάνε 10 πόντι τη λάμπα δεξιά. Όχι αυτό το τετράγωνο εδώ πέρα δεν πρέπει να είναι εδώ, γιατί το φουγάρο βγαίνει επ' δεξιά, ενώ θα πρέπει να βγαίνει επ' αριστερά. Ρε άνθρωπε, άσε με να πληρώσω το ΦΠΑ. Άσε με να κινηθεί το χρήμα. Άσε να κινηθεί η κάβα. Άσε να κινηθούν οι ψαράδες στη Μηχανιώνα. Να φέρουν τα ψάρια να έρθει ο άλλος να τα φάει το καλοκαίρι. Όχι, όπου είστε εκεί 8 μήνες. 8 μήνες να του δώσει την άδεια. Το δέρνεις ή δεν το δέρνεις. Εγώ τον δέρνω. Εγώ που είμαι νευρικός και ταχύσεις στα χέρια ακόμα, βαστάν τα χέρια μου, θα τον πλάκωνα. Δεν κάνω, δηλαδή σε αναγκάζει να τον πλακώσεις. Ο Σαββίδης είπε την αλήθεια. Ο Σαββίδης είπε την αλήθεια. Για το ελληνικό αυτό φαινόμενο που καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι εμείς ακόμα δεν αναπτυσσόμεθα, μεταναστεύουμε, μας φέρουν και αυτούς τους Κούρδους Ήρδιους, τι είναι αυτή εδώ όλη η ιστορία αυτή εδώ πέρα, να μας αντικαταστήσουν τις παραγωγικές μονάδες. Και λέει ο κόκκινος, μετανάστες, πάρε ρε μπούλικα να μετανάστες στο σπίτι σου, του λέω. Γιατί ξάνθ άμα πήρα, άκου απάντηση το βόδι. Ξάνθ άμα πήρα. Δεν πήρες ρε κόκκινο. Πάρε ένα παιδάκι. Δύο παιδάκια μεταναστάκια εκεί. Βάλτε στο σπίτι σου να πούμε. Βάλε και κάνα μετανάστερο εκεί πέρα. Βγες από το κρεβάτι να κοιμηθεί δίπλα εκεί με τη Μάγδα. Είχε ένα εκεί τίποτα σηκωμάρι στο λέω. Πώς μιλάς έτσι. Να οθείς τη δική σου τη γυναίκα. Μεταφορικά το λέω ρε βλάκα του λέω. Μα αυτός τι κατάλαβε τώρα. Τον έθιξα το αυτό. Βρε τι βλάκας λέω είσαι. Βρε σου λέω. Πού να πάρει χαμπάρ, πού να πάρει μπροστά. Δεν παίρνει. Δεν παίρνει. Φτάσα λεμυρθώ σε αυτή την ιστορία. Ο Σαββίδης στο πολιτικό κομμάτι και ο Σαββίδης στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και έχουν πάρει παοξίδες στο Σαββίδη που έχει τον ΠΑΟΚ 4-5, 25 πόντους μακριά από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει νοικοκυρέψει τα πάντα. Πουλήσει και παραμύθια, τους κάνει γήπεδο στο Καρατάσο και στο 927 σίγματα αυγάμα, τα λύπη, ξέρω εγώ που θα πάει. Και στη Β' Σίγμα Τάφε 903 Σίγμα Τάφε Γάμα, να πούμε 10-16, θα τους κάνει ξέρω εγώ γήπεδα κτλ. Και στο τέλος θα πάνε να γυμναστούν στο Λόλα. Αυτοί. Θα πάνε να γυμναστούν στο Λόλα. Και λένε στα ρεπορτάζ, μεγάλες ρεπορταζάρες, να λέει το στίγμα, λέει γιατί θα έρθει, λέει ο Σάντος. Γιατί δεν θα έρθει ο Σάντος, γιατί λέει είναι φίλος, λέει με το Λόλα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε γήπεδο στη Μεσύμβρια, το μεγάλο επίτευγμα του Ζαγοράκη, βγήκε Μεσύμβρια 89 θλάσσι στη χρονιά. Και τώρα λέει θα γυρίσουν λέει στο Λόλα. Κατάλαβες τι γίνεται. Θα γυρίσουν στο Λόλα. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω άλλο τίποτα να πω. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ορίστε, τι είπες. Να μην ανοίξω γραμμές γιατί. Σε 5 λεπτά έχεις break εσύ. Βάλε λίγο μουσική να πιω λίγο νερό. Ρε. Για τους Αριανούς δεν λέω τίποτα. Ναι, φοβάμαι.
δεν μου ασφαλίζουν οι ανοιχτομέγες. Κλείσε με να σου πω. Γιατί είναι, λέει, παλιό. Ανοιχτό μέγιστο πάλι. Κλειστό σε όλο θα μείνει. Κλείσε να σε πω. 11 ετών είναι. Πάλι μ' άνοιξε. Δεν θα βρούμε συνοχή. Ναι, ναι, εντάξει, πλάκα κάνω. Για τον Άρη, τι να πω, μωρέ. Για τον Άρη. Με παίρνει ο Γρόγιος τηλέφωνο το μεσημέρι, ο Χρήστος. Τα είχε με τη Μαρούπα. Έτσι η Μαρούπα, αλλιώς η Μαρούπα, θα τη σκίσω τη Μαρούπα, θα την κάνω τη Μαρούπα. Τι έγινε η Μαρούπα? Η Μαρούπα είναι η μειοψηφία, ρε Γρόγια. Η μειοψηφία είναι. Βγήκε ο άλλος ο Κουρούμπα Γλάς, πώς το λένε, στα ραδιόφωνα να πούμε, ο... πώς το λέγανε αυτό, ξεχνάω το όνομά μου. Το όνομά του, πώς το λένε να πούμε. Πώς το λέγανε αυτόν που... ο μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Λέει, εντάξει, θα τη βρείτε την άκρη τους, λέει, απ' έξω, απ' έξω. Εντάξει, ρε παιδιά. Υποκοντονείς, εντάξει, θα ανεβείτε κατηγορία και επειδή είστε παλιοί, ας πούμε, κάνατε την αίτηση να μπείτε στην, στην εκαθάριση, θα γίνει η ιστορία. Κάπως έτσι βλέπω, δηλαδή, έτσι να πάει η πολιτεία, έτσι να βοηθήσει και αυτόν τον Άρη. Δεν μπορεί μόνο ο ΠΑΟΚ να βοηθιέται, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να παίρνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, χρέη 38 εκατομμύρια, 42 όπως ένα, για να γίνονται 11. Εντάξει, πρέπει, ας πούμε, να βοηθηθεί και ο Άρης από την πολιτεία. Εξάλλου οι Αριανοί δεν είναι σαν τους Ηρακλειδείς που λένε ότι να εμείς μόνοι μας. Σου λέει, εντάξει, και ο Ολυμπιακός να είναι που βοηθάει, εδώ βοηθάει τον ΠΑΟΚ, εδώ πει ο ολόκληρος Σαββίδης. Και τι έγινε δηλαδή, άμα βοηθήσει και λίγο και εμάς, ξέρω, και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, τι μας πειράζει, λέει, εμάς, τι είμαστε Ηρακλειδείς, είμαστε που, ξέρω εγώ, είμαστε αυτόνομοι, είμαστε μόνοι μας και τα λοιπά. Ας πάμε, εντάξει. Εγώ λέω να ανοίξουμε από τώρα τις γραμμές και να πάρουμε τίποτα. Θα πάμε και σε διάλειμμα σε 2-3 λεπτά. Είσαι διαφημίσει. Εσύ με έχει αγχώσει με τις διαφημίσεις. Βράδυ, μία η ώρα, τι διαφημίσεις θα βάλεις? Η διαφημίσεις μία η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Πείτε ότι γουστάρετε, τι είδατε από αυτό το πρωτάθλημα, τι βλέπετε για τα play-off, τι προτείνετε. Τι προτείνετε για το κομμάτι του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη? Άλλοι λένε να κατέβει με τη 15, άλλοι με τη 19, άλλοι με την 21, άλλοι να μην κατέβει καθόλου. Άλλοι λένε να πούμε να κατέβει κανονικά. Ένα μπέρδεμα. Πάρε τις γράμμες, το βιβλίο για το κόκκινο, τον τίτλο λέει «Στο όνειρο μου την πλάνη». Ράπ, σχολίασε το όνειρο του κόκκινου. Άσε ρε, κάθε με τον κόκκινο να πούμε. Άσε τον κόκκινο ήσυχο. Κόκκινο την έχει βρει την άκρη να πούμε. Άσε τον κόκκινο. Κόκκινο ξέρει το ραδιόφωνο περισσότερα χρόνια από όσο το ξέρουμε εμείς. Πλάκα κάνεις. Τώρα επειδή τον κολλάμε εκεί που σαρδαμιάζει καμιά φορά και Κόκκινος και μουσική ξέρει και DJ ξέρει να κάνει και έξω από το ραδιόφωνο μπορεί και πολιτής να είναι και marketing να κάνει, πλάκα μας κάνει, ρε φίλε. Για πάρ' το φίλο, ρε, εσύ, για πάρ' το φίλο και πάμε σε μετά σε δήμα. Έλα ρε φίλε, θες να μας πεις καλημέρα? Καλημέρα. Καλημέρα ρε φίλε. Όπως κατάλαβες, σε παίρνω κάθε φορά πρώτος, Αριανός όπως εγώ. Τι έγινε ρε Αριανέ από το Σοκό? Τι έγινε, μια χαρά όλα. Η Μαρούπα ζορίζει το Γρόλιο και ο Γρόλιος είναι φίλος μου. Ο Γρόλιος είναι δικηγόρος μου και ο Γρόλιος είναι πλέον κομμάτι του εαυτού μου. Χρόνια μαζί και τον ζορίζει η Μαρούπα και δεν ξέρω τι. Πρώτη φορά τον είδα έτσι στο τηλέφωνο, στο off the record να πούμε. Και να μου ρίξει κάτι πιναλίγια για τη Μαρούπα. Ένα θέμα έχω με αυτή τη Μαρούπα. Ρε, τι θα γίνει με αυτή τη Μαρούπα, μου λέει. Θα τη σκίσω αυτή τη Μαρούπα. Λέω, κάτσε. Όπως το είπες. Τη σκίσω τη Μαρούπα. Είναι η μόνη, λέει, που είναι αντιάρης, να πούμε. Είναι η μόνη, λέει, που είναι αντιάρης. Τέτοιο πράγμα. Οι άλλοι έξι είναι άρης. Δεν μου λες, ρε. Καλά. Περίμενες ότι θα πάει ο Σαββίδης στο σπίτι του Μαρινάκη και οι παοξίδες θα την κάνουν γαργάρα? Κοίταξε να σου πω κάτι. Ξέρεις γιατί δεν την κάνουν γαργάρα? Γιατί φοβούνται να μην το χάσουν, ρε. Όπως η Ηρακλειδή στο Μυτιλινέο, ρε. Βγείτε και πείτε ότι δεν είναι έτσι, ρε. Βγείτε, ρε, και πείτε ότι δεν είναι έτσι, ρε. Για πες εσύ που είσαι Αριανός, ρε, πώς το εκλαμβάνεις, λοιπόν, να πω κάτι εγώ. Θα πρέπει να συμφωνήσεις ή διαφωνήσεις εσύ, γιατί ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα. Τόσα χρόνια πριν έρθει ο κύριος Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, δηλαδή πριν κάνει αυτές τις μαγκές, ρε παιδί μου, και καλά εγώ μόνος και τον Ολυμπιακό του κοντράρω. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ ήταν πίσω από τα παρασκήνια αδελφικά σωματεία. Αδελφικά σωματεία, δηλαδή πάρ' το... Αδελφικά σωματεία, με την έννοια όχι ότι ήταν κόλλος και βρακή, αλλά δεν τα είχαν και άσχημα, ήταν πολύ καλές σχέσεις. Είχαν καλές σχέσεις ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ παλιά, δηλαδή επί Πατατούδη, μετά επί Ζαγοράκη. Ναι, ναι. Άσχετα τους οπαδούς.
Οι οπαδοί είναι άλλο, φίλε. Οι οπαδοί, μην τους μπλέκεις τους οπαδούς. Οι οπαδοί έχουν άλλη νοοτροπία. Εσύ λες τώρα για τις εταιρείες. Εσύ λες εμάς. Για να σε ακούσω. Ναι, λέω ότι ήταν αδερφικά σωματεία με την έννοια ότι δεν είχαν κάποιο θέμα αμάν και πώς, ρε παιδί μου, και ο Πάο και Θεσσαλονίκη και ο Ολυμπιακός και το Κοντράρα και το κάνω. Αυτό ήταν στους φιλάθλους και μόνο. Για μένα, ας πούμε, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι ο Άρης. Δεν υπάρχει άλλος αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Και αυτό που λέει ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλός μου, πώς είναι φίλε αντίπαλός σου. Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα λες ότι ο ΠΑΟΞής είναι, να πούμε, ήρεμος καρεκλάτος και στην πολυθρόνα του αραγμένος, γιατί, ας πούμε, είναι καμιά 25-30 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό και επειδή ο Άρης λείπει, να πούμε, είναι σε ησυχία. Είναι σε λίθαργο, παδικό, δες, αυτό μου λες τώρα. Δες παράδειγμα, πάρε παράδειγμα το μπάσκετ. Ναι. Ποιο, σε ποιο μάτς γέμισαν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, γέμισαν τον Ολυμπιακό, όχι. Με έναν Άρη το γέμισαν. Λέω ψέματα. Άρα λες ότι ο ΠΑΟΞής εξιτάρεται με τον Αριανό και γεμίζει γήπεδο και αυτή η μούφα, ας πούμε, κόντρα με τον Ολυμπιακό δεν τον γεμίζει γιατί πιστεύει ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο Άρης, αν κατάλαβα αυτό μου λες. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι ο πραγματικός αντίπαλος ο Άρης. Άσχετα που δεν είναι τώρα στην Α' Εθνική, έτσι. Όταν επιστρέψει ο Άρης τελευταίος και ο Πάκου πρώτος, το Ιντούμπα πάλι θα γέμιζε και θα ήταν πίτα. Και δεν γίνονται σε όλα τα μάτια. Δεν είναι Παναθηναϊκό, ούτε με Άκη θα γεμίζει Τούμπα. Καταλαβες. Μάλιστα. Έναν Ολυμπιακό γέμισε φέτος και με έναν Άρη θα γέμιζε. Αχα. Θέλω να πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Για πες μου. Είχες πει αυτό που λέει. Ότι ο Άρης φίλησε δαχτυλίδι φέτος, σωστά. Ότι ο Άρης τα έχει καλά με τον Ολυμπιακό και αυτός. Γιατί ο κύριος, πώς το λένε... Ο Καρυπίδης. Ο κύριος Καρυπίδης πήγε να αποκαταστήσει τη ζημιά που έγινε επικοινωνιακά με τον κύριο Καλαϊτζίδη και τα δικαστήρια με το στημένο του υποτιθέμενο γιατί δεν αποδείχθη Ολυμπιακός Βέρεια 3-0 και ότι ο Άρης με τον Καρυπίδη έχει καλές σχέσεις γιατί ο Καρυπίδης πραγματικά έχει πάρει δόση με το Μαρινάκι, έχουν φάει μαζί. Στη Σουήτα τον παίρνει, τα λένε. Αυτά. Διαφωνώ. Ναι. Να πω κάτι και ένα τέτοιο. Δεν διαφωνώ πάνω σε αυτό που λες. Λοιπόν, αν είχε φιλήσει δαχτυλίδι ο Άρης, όπως λέμε, όπως λες εσύ και όπως. Όπως λέω ότι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεν έχει τεχνητή κόντρα. Δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είπα και εγώ πριν. Και είσαι σωστός. Λοιπόν, δεν θα είχε ο Άρης, δεν θα ήταν πιο. Δεν θα έπαιρνε τη διαδιοδότηση πιο εύκολα, πιστεύεις, αν ήταν τόσο καλά με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, δεν θα πήγαινε ο χοντρός να πει, ξέρεις, του Κοντονή, γιατί κάνει κουμάντο ο χοντρός. Άμα δεν έχουν πάρει χαμπάρι τώρα κάποιοι και νομίζουμε ότι το διοικεί ο Κοντονής στο ποδόσφαιρο και η. Κοίταξε, ωραίο το ερώτημά σου. Η ίδια η Μαρούπα όμως λέει ότι ο Άρης, ως γνωστόν τόσα χρόνια, έχει και ο ίδιος τις δικές του εσωτερικές αντιπαλότητες, ο Άρης. Ναι. Που σημαίνει ότι ακόμα ο Άρης δεν έχει βρει μεταξύ του το θέμα. Δηλαδή, λέει η Μαρούπα, εσείς λέει ακόμα δεν ξέρετε τι θέλετε, τι ήρθατε να κάνετε εδώ πέρα. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Αν θέλουμε καθάριση. Δηλαδή η Μαρούπα λέει, ρε εσείς... Λοιπόν, αυτό διάλειμμα και ανοίγουμε πάλι γραμμές. 2-31-0-90-90-90. Αυτό κατάλαβα εγώ. Του είπε η Μαρούπα στα ίσια, δεν ξέρετε ακόμα τι θέλετε. Βρείτε πρώτα τι θέλετε σαν οικογένεια και μετά ελάτε σε εμένα. Δηλαδή, όταν μια οικογένεια πάει κάπου θεσμικά, πες πάω εγώ με την οικογένειά μου κάπου και δεν τα έχω βρει εγώ με τους δικούς μου, πώς θα πάω να μιλήσω με τους άλλους. Πάμε σε ένα διάλειμμα. 2-31-0-90-90-90. Βέβαια, για γιορτές, για γενέθλια, για χαβαλέ, για κουσκούς, για ιστορίες τέτοιες είμαστε πρώτοι. Για να οργανώσουμε εταιρείες, ομάδες, για να συνεργαστούμε. Είμαστε μέτροι, είμαστε αργοί. Τόσα χρόνια προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να κάνει ομάδα. Εντάξει. Ο Άρης 2 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Καλημέρα, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Κωστή. Ναι, κύριε μου, καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα, τι κάνεις. Καλά, ρε φίλε, εσύ τι κάνεις. Σε τηλεφωνώ από Γερμανία. Μέσα από τη Γερμανία ή από έξω. μέσα από πόλη ή. Πού είσαι. Είμαι. Πώς θα στο πω, ρε παιδί μου, στην Κομοτιμή της Γερμανίας. Α, μπράβο. Βάλε με στο παιχνίδι. Πώς λέγεται το μέρος. Στη Βρέμη. Στη Βρέμη.
Η Βρέμη είναι η κομμωδινή της Γερμανίας. Δηλαδή η Βέρτερ Βρέμη είναι ο αντίστοιχος πανθρακικός της Γερμανίας. Μάλιστα. Και τι άμα τα δεις και βαθμολογικά πώς είναι. Κοντά είναι εκεί η Βρέμη. Έτσι ακριβώς είναι η Φλαράκη. Τι κάνεις ρε φίλε εσύ που άφησες την Ελλάδα και πήγες στη Βρέμη, για πες μου. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα άλλο να σου πω. Τώρα αφού το ανοίγεις το θέμα, θέλω να πω λίγο ένα πράγμα, κάτι το οποίο με πείραξε κάποτε. Κάποτε. Κάποτε πριν από κάνα δύο μήνες. Α, τι σε πείραξε. Με πείραξε κάτι, εντάξει, το οποίο όμως ίσως δεν είναι σωστό να το πω τώρα, για το Μανούσι που είχε πει κάτι. Τι είπε ο Μανούσι. Όλη την ημέρα ακούω Μετρόπολη. Εντάξει, τι είπε αυτός ο Μανούσι, τι είπε. Είχε πάρει ένας από τη Γερμανία και είχε πει για τα χειμερινά τα λάστιχα και ξέρω εγώ οτιδήποτε. Τα ξέρεις αυτά τα θέματα. Τα χειμερινά τα λάστιχα και τα ανοιξιάτικα τα λάστιχα. Μπράβο. Είναι, τα αλλάζουν. Ο Λελίδης εδώ που είναι. Εντελώς τυχαία το άλλαξα σήμερα γιατί πρέπει να τα αλλάζουμε εδώ πέρα. Στη Γερμανία πρέπει να αλλάζετε τα λάστιχα. Ναι, ναι. Μισό χρόνο. Ναι. Μισό χρόνο χειμερινά, μισό χρόνο καλοκαιρινά. Ναι. Ποιος τα αλλάζει, δηλαδή, εσύ πας και τα αλλάζεις. Ή το πας στο βενζινάδικο. Ναι, και σήμερα πλήρωσα 25 είναι κανονικά, είναι την ευθυγράμμιση, λέγεται 45 ευρώ πάει. Α, να βγάλουμε. Ωραία. Εντάξει. Ναι, για βάλε μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει. Ωραία. Ναι, λοιπόν, ο Μανούσης τότε. Ο Μανούσης με τα λάστιχα τα δικά σου. Δεν πήρε για το Μανούσης, ρε παιδί μου, για σένα πήρα. Ναι. Αλλά απλά έτσι παρένθεση και το κλείνω. Καλά, ο Μανούσης με τα λάστιχα τι σχέση έχει. Ορίστε. Ο Μανούσης με τα λάστιχα τι σχέση έχει που σε πήρε. Λοιπόν, πήρε ένας πριν από κανένα δύο μήνες τώρα. Ναι. Τώρα εντελώς τυχαία για ξεφεύγουμε, μια παρένθεση κάνουμε και κλείνουμε. Και τον είπε ότι εμείς σήμερα αλλάξαμε. Εδώ στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ρωτάς εμάς αν έχουμε να αλλάξουμε τα λάστιχα ή οτιδήποτε. Και άρχισε να κράζει αυτούς που οι άνθρωποι που είναι στη Γερμανία και φύγατε και παρατήσατε την πατρίδα και οτιδήποτε και ήταν και τα λόγια. Α, δηλαδή ο Μανούσης από Πασοξής, δηλαδή δεκαετία του 80, ο παδός του Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε και αυτός τώρα εθνικιστής. Α, αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο του Μανούση. Πρόσεξε να δεις. Δεν το άκουσα εγώ, γιατί εγώ κοιμάμαι εκείνη την ώρα. Εδώ, ξέρω, Κώστα, όσοι ήταν πασοξίδες και νεοδημοκράτες, άκουρε να σου πω το μάθημα. Μα άκου να σου πω το μάθημα, τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αν πριν 15-20 χρόνια έλεγες ότι είσαι εθνικιστής, δεν θα μπορούσες να κυκλοφορήσεις έξω. Γιατί? Γιατί τρώγαν τα λεφτά, χρηματιστήρια, ιστορίες, λεφτά, ιστορίες, κόμματα, κλεψίματα, ιστορίες, κόλπα. Ακούστε, σου λέω. Ναι, σε ακούω, ναι, φυσικά σε ακούω. Ναι. Έχει κάτι να πούμε. 50ρηδες σήμερα, 55ρηδες και τα λοιπά, οι οποίοι είχαν καλοφάει τότε επί Πασόκ και επί Νέας Δημοκρατίας, και τα Πασοκάρες. Ξέρεις τώρα γιατί είναι εθνικιστές. Δεν έχουν να κλέψουν άλλα λεφτά. Δεν έχουν να φάνε άλλα λεφτά, δεν έχουν να τεμπελιάσουν, δεν έχουν να πάνε μία ώρα το μεσημέρι και να φύγουν σε 8 ώρες χωρίς να δουλέψουν. Δεν έχει τέτοια τώρα. Σήμερα λοιπόν, όταν ο ελληνικός λαός πεινάει και τα λοιπά, τον ρίχνει στο εθνικισμό. Άμα πέσουνε 40 πακέτα ντελόρ τώρα και φλωμώσουμε στη χοληστερίνη, αυτοί που το παίζουνε τώρα εθνικιστές, χριστιανοί, οπαδοί της Μακεδονίας κτλ, ξέρεις τι έχουνε να κάνουνε. Θα το ρίξουν στο κουμάρι, στα ζάρια και θα γίνουνε ξανά οπαδοί των κομμάτων. Δεν μασάω εγώ από τέτοιου είδους εθνικιστές. Γενικά. Δεν μασάω. Εγώ παραδέχομαι τον εθνικιστή ή τον χρυσαυγίτη υποτίθεται. Ξέρω φίλους γνωστούς και μια κοπέλα, δεν λέω το όνομά της, που δούλευε εδώ, που ήταν Χρυσή Αυγή και μοίραζε φυλάδια όταν το κόμμα της Χρυσής Αυγής ήταν κάτω από το 1%. Αυτή τώρα, εγώ δεν μπορώ να την πω τίποτα. Οι άλλοι, οι πασοκοφερόμενοι και οι νεοδημοκρατικοφερόμενοι, και τώρα που δεν έχουμε να φάμε, γίναμε εθνικιστές, θυμηθήκαμε ότι είμαστε Μακεδόνες και θυμηθήκαμε ότι είμαστε και χριστιανοί, δεν στρέχει ρε μάγκες. Το κατάλαβες? Ναι, σε πείραξε εσένα που είπε ο Μανούσης. Εγώ σ' άφησα να ολοκληρώσω. Που άφησε στην Ελλάδα και να πας στη Γερμανία. Όχι να κάτσεις εδώ πέρα, 300 ευρώ το μήνα ή άνεργος, να ακούς τον Μανούση και τον Ραπτόπουλο και εσύ να είσαι άνεργος. Είσαι εγκληματίας που έφυγες. Ναι. Μότα τελειώσει, περιμένω να τελειώσει. Τελείωσε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κωστή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή είμαστε και στο Facebook φίλοι και αυτά, ξέρω ότι τα κηρύζεται ο κομμουνιστής. Καταλαβαίνεστε. Ναι, μιλάει μια φορά στις 15 και του λέω τι να γράψει, τι να κάνει. Ναι. Ναι, λοιπόν. Εκείνη τη μέρα πραγματικά πειράχτηκα πάρα πολύ. Εντάξει, πέρασε καιρός από τότε, εννοείται, πέρασε πάρα πολύ καιρός. Αλλά και μην νομίζω, όπως είπες και εσύ, να κάτσω εγώ στην Ελλάδα. Εγώ γιατί έφυγα από την Ελλάδα. Ρε φίλε, θα απολογηθείς.
Γιατί έβγε από την Ελλάδα, στο Ραπτόπουλο, στον Κόγκρο και στο Μανούσι. Πρέπει να απολογηθεί επειδή είχε την επιλογή να φύγει από την Ελλάδα. Είσαι τρελό. Μην απολογήσει καθόλου. Θυμάμαι ότι μία μέρα έγινε χαμό, αλλά τέλο πάντων το αφήνουμε. Α, το ξέχασα το λοιπόν. Εγώ πήρα καταρχά να σε πλέξω το εγκόμιό σου, ειλικρινά σου μιλάω. Ειλικρινά και χωρίς ότι κανάς με έχει βάλει οτιδήποτε. Με ξέρεις? Όχι. Όχι. Γνωριστήκαμε ποτέ? Όχι. Στη Γερμανία Θοδωρή, ένα φίλο έχω μόνο, ναι. Με λένε Θοδωρή, αρχικά επιθέτου σίγμα φι. Εντάξει, οι φίλοι μου με έχουν καταλάβει ήδη. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω πραγματικά ειλικρινά να σου δώσω, να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί? Θέλω να μου πεις, έλα τώρα μην το παίζεις λίγο Μάρθα Κλάψη οτιδήποτε. Αλλά για μας που είμαστε έξω, στο εξωτερικό και ξέρω ότι μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι, είστε ρε παιδί μου έτσι μια πολύ μεγάλη και καλή παρέα, πολύ καλή παρέα, δηλαδή έχουμε μια επαφή με την Ελλάδα. Εντάξει, εννοείται ότι καθημερινώς έχουμε επαφή τηλεφωνικά με τους γονείς μας. Άλλο είναι τώρα. Ναι, αλλά εδώ, καθημερινά, ναι. Εγώ παράδειγμα είμαι στη δουλειά και έχω περασμένο καλωδιάκι μέσα από τη ζακέτα μου, από την μπλούζα μου και έχω στο αυτί μου το Ραπτόπουλο ή οποιοδήποτε. Ειδικά εσένα, τον Καμόρα και τον Ραγκάτσι, ειλικρινά θέλω να σας δώσω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά μας κρατάτε πάρα πολύ καλή παρέα. Πάρα πολύ καλή παρέα. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Δηλαδή, εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί εγώ μπορώ να καταλάβω μόνο ποιος κρατάει εμένα παρέα όταν γίνομαι εγώ πελάτης, κατάλαβες. Κώστα, αυτό το πράγμα εύχομαι, θα σου δώσω ένα παράδειγμα πολύ κοφτό. Προσπαθώ όσο γίνεται να γίνομαι κοφτός να μην κρατάω την γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, θυμάμαι όταν εγώ ήμουνα κάποτε κάποιος σχετικά καλά οικονομικά. Πολύ καλά. Εδώ, οικονομικά. Εδώ. Εκεί στην Ελλάδα. Σε εμάς, ναι. Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, σε Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν θα σου πω κάτι με Βυζινάδικα είχα σχέση. Εντάξει. Με πολλές εταιρείες με Βυζινάδικα. Εντάξει. Οι φίλοι μου έχουν πλέον καταλάβει τα πάντα. Λοιπόν, όταν εγώ ανέβηκα τέρμα πάνω και μετά άρχισε να πέφτει λόγω κρίσης στη δουλειά μου, είπα ρε παιδί μου να σηκωθώ να φύγω να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Και πολύ καλά έκανες. Ναι, δεν πρέπει να απολογηθείς. Άλλοι το κατέκριναν. Άλλοι, γιατί? Παράδειγμα. Έτσι. Λοιπόν, άσχετο αυτό. Ήρθα εδώ πέρα. Η ζωή μου πλέον είναι να έχω επαφή με την Ελλάδα ή οτιδήποτε. Άσχετο, ξέχασα το εμένα. Άσε με εμένα. Εγώ τώρα πήρα να σε πω για σένα. Θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά. Εσένα, τον Καμόρα και τον Ραγκάτσι, είστε άνθρωποι πραγματικά που μιλάτε μέσα από την καρδιά σας. Κρατάτε μια ισορροπία, δηλαδή φτάνετε ρε παιδί μου στα in-shops, μέσα στα εσωτερικά ρε παιδί μου του κάθε ανθρώπου. Και πραγματικά μιλάς τόσο απλά, τόσο ωραία. Γιατί ρε φίλε, διαφέρουμε, άκου, δεν διαφέρουμε οικονομικώς, όχι τόσο πολύ. Εγώ μπορεί να, ας πούμε, να κάνω 5 δουλειές και να παίρνω από 5 δουλειές κάτι τις. Και να ξέρω παραπάνω από κάποιον που κάνει μία δουλειά ή από κάποιον που είναι. Αλλά ουσιαστικά η κοινωνική, η οικονομική και η φιλοσοφία, η κουλτούρα δεν διαφέρει η δικιά μου του Ραγκάτσι, όπως λες, ή του Καμόρα με τη δικιά σου. Δεν είμαστε δηλαδή αλλιώτικοι. Απιάσει το μικρόφωνο ο Χατζηνικολάου ή ο Ευαγγελάτος, αυτοί είναι αλλιώτικοι από εμάς. Ναι, Κώστα. Κατάλαβες. Αυτός δεν μπορεί να σε. Δεν μπορείς να τριφτείς μαζί του. Ούτε παρέα μπορεί να κάνεις μαζί του. Δηλαδή με μένα μπορείς να κάνεις παρέα, να πάμε σε ένα μαγαζί που θα είναι κοινό, να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Αυτοί δεν έχουν, δεν μπορούν. Κώστα μου, να σου πω λίγο κάτι. Είσαι τόσο απλός άνθρωπος και τόσο σε χαίρομαι. Ειλικρινά σου μιλάω και δεν είμαι θυμμένος. Με ξέρεις, δεν με ξέρεις, θα έχουμε εκείνες φορές. Λοιπόν, μιλάς τόσο απλά. Ξέρω τα πάντα για σένα. Παράδειγμα, ότι η κόρη σου του λένε Ευγενία. Είσαι παντρεμένος. Το γαμπρός του λένε είναι ταξιτζής. Λιμωτάγα. Τι άλλο να σε πω, ρε παιδί μου. Τι άλλο να σε πω. Γίναμε φίλοι. Ότι έχει σκοτωθεί χίλιες φορές, παράδειγμα, με τον κόκκινο. Ότι για τους μετανάστες. Ότι άμα πάει να πειράξει κανένα στο παιδί σου, μια βάρκα είναι το παιδί σου και άλλοι 100 ποιο θα βοηθήσει. Σ' ακούω καθημερινά. Σου δίνω χίλια μπράβο για τη γνώμη σου. Ειλικρινά, έχω τόσο πολλά με στο μυαλό. Πρόσχε, η γνώμη μου είναι πολλές φορές είναι αιρετική, δεν είναι καλή. Το ξέρω, Κωνσταντίνε. Και ξέρεις κάτι, και το τελειώνουμε. Πριν πολλά χρόνια που ήταν τα πράγματα πιο ζωηρά στην Ελλάδα οικονομικά, η δική μου γνώμη που ήταν η ίδια ήταν ακόμα πιο αιρετική. Τώρα, το ξέρω, ναι, τώρα είναι πιο καλή. Τα λέμε. Όταν θα κατέβεις και θα ξαναφτιάξεις τα βενζινάδικα. Όταν θα κατέβεις να ξαναφτιάξεις τα βενζινάδικα. Και έχω ανάγκη από δουλειά, θα με πάρεις να πλέω κανένα μάξι. Ένα πράγμα. Έτσι. Μου επιτρέπεις. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή ζω στη Γερμανία εδώ και 5 χρόνια πλέον,
Και ο Θεός να με αξιώσει. Αύριο έχω ραντεβού για να κλείσω σπίτι, αν ο Θεός με αξιώσει και πάνε όλα καλά. Θέλω να σου πω ότι η ζωή προχωράει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Δυστυχώς. Και αν είσαι νοικοκύρης και οτιδήποτε, και οτιδήποτε. Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Ότι ένα παράδειγμα για το ποδόσφαιρο να πάμε τώρα. Για το ποδόσφαιρο. Χτες έπαιζε η Λίβερπουλ με την Ντόρτμουντ. Αυτό και κλείνουμε, ναι. Ναι, αυτό και κλείνουμε. Και προχτές έπαιζε η Ρεάλ με την Βόλσμπουργκ. Με την Βόλσμπουργκ, ναι. Ναι, και επειδή δουλεύουμε Γερμανούς στην ίδια βάρδια, και όλοι ήταν και με τη Βόλσμπουργκ και με την Ντόρτμουντ και οποιαδήποτε γερμανική και με την Άουξμπουργκ που λέει λόγος αν ήταν, θα ήταν μαζί τους. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι καθαρό το πρωτάθλημά τους και σου λέει με την αξία τους βγήκαν στο UEFA ή στο Champions League. Είναι και, και κάτι άλλο. Και είναι κάτι άλλο. Μαζί τους. Ή και κάτι άλλο και το κλείνουμε όμως. Ναι. Δεν είναι Μεσόγειοι σαν και εμάς. Ναι Κώστα μου, αλλά είναι η αλήθεια ότι με την αξία τους βγήκαν. Σωστό, σωστό. Σήμερα η Gladbach, σωστό, κάθεσαι. Σωστό, σωστό. Αλλά είμαστε και εμείς άλλου είδους, έχουμε άλλο κλίμα, έχουμε άλλο ήλιο, έχουμε άλλο ταπεραμέντο, έχουμε άλλες ιδέες, άλλες ρίζες. Είναι και αυτό. Είναι και το άλλο που λες εσύ βέβαια. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ακούγομαι. Ω, καμπάνα. Με κατάλαβες. Για να βάλω τα ακουστικά. Για πες το πάλι. Γάβρος που θέλω και τούμπα. Τι έγινε ρε εσύ Γάβρε. Καλησπέρα Κωστίδη. Ο Μαρινάκης να πούμε παράδειγμα διαψεύδει ότι... Εντάξει, αυτά είναι και πολλές φορές τα λεγόμενα mind games, άμα τα εξακούσα. Λοιπόν, αυτό που φωνάζω εδώ και πολύ καιρό στον Ιορδάνη ήταν κάτι το οποίο το είπες στον πρόλογό σου, που είπες ότι αν φύγει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, μια ενδεχόμενη αποχώρησή του, μπορεί να πει ότι εγώ θέλω τα λεφτά μου πίσω στο δημόσιο που έβαλε. Δεν είπες πριν λίγα λεπτά. Ο Σαββίδης, άκουσε ποια είναι η ιστορία. Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει πιο εύκολα επενδυτή αν φύγει ο Μαρινάκης. Ο ΠΑΟΚ μπορεί ανάλογου επίπεδου επιχειρηματία να μην βρει εύκολα σαν το Σαββίδη. Να πέσει στο βιολίδι, να πέσει στον ξέρω εγώ, στο γούμενο, να πέσει στον παγόνι, να πέσει ξέρω εγώ, σε κάνα Θεσσαλονίκη, σε κάνα Καλύβα, να πέσει καμιά πενταετία τέτοια. Ενώ ο Ολυμπιακός φεύγει από μια κατάσταση, πηγαίνει σε μια άλλη. Το ίδιο καλή, το ίδιο δυνατή, το ίδιο ξέρω εγώ, διαπλεκόμενη. Το καταλαβες. Ο Παοξής και ο Ηρακλειδέας φοβάται αν έχει έναν δυνατό επιχειρηματία. Γι' αυτό η κριτική απέναντί του στον επιχειρηματία είναι πάρα πολύ νοθρή. Και είναι λογικό και οι ρεπόρτερ, είναι λογικό και οι εφημερίδες να μην τον κολλάνε τον Σαββίδη. Εδώ δεν κολλάνε το Μαρινάκι. Θα μου πεις ο Μαρινάκης θα παίρνει. Κατάλαβες, γιατί να τον κολλήσουν. Ναι. Να σου πω κιόλας ότι επαναφέρθηκε κιόλας εδώ και λίγες ώρες η φήμη ότι ο Μαρινάκης το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Ναι, εσύ όταν πέσεις και κοιμηθείς το βράδυ και μπεις με την ιδέα οπαδικά ότι θα φύγει ο Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό, τρομοκρατείς, ας πούμε, σε πιάνουν κρίσεις πανικού, να σηκωθείς το βράδυ, ξέρω εγώ, να φέρεις βόλτες στο κρεβάτι, να βγεις στο μπαλκόνι, να ακούς την γειτόνισσα που πηγαίνει, ξέρω εγώ, το σκύλο που γαυγίζει, να ξαναμπείς μέσα, να ξαναπιάσει κρίση πανικού, ξανά μάνα να σηκωθείς απάνω. Έχεις τέτοιο θέμα. Ο Παοξής μπορεί να το έχει. Θα σου απαντήσω πολύ απλά για απάντησε, να καταλάβουν και οι φίλοι Παοξής. Ναι, για πες. Αν ο Μαρινάκης βγάλει επισήμως την απόφαση ότι ξέρω εγώ αύριο 10 η ώρα το πρωί πει ότι αποχωρώ, 11 η ώρα το, μετά από μία ώρα δηλαδή, έχει βρεθεί καινούριος επενδυτής στον Ολυμπιακό. Ένα, κοιμάσαι καλά εσύ. Άμα φύγει ο Σαββίδης αύριο 10 η ώρα, θα έρθει 11 η ώρα ένας ανάλογος Σαββίδης. 11 η ώρα του χρόνου μπορεί την ίδια μέρα. Ναι. Άρα δικαιολογείται ο Παοξής να την κάνει, να την κουκουλώσει στο ραντεβού του με τον Σαββίδη με τον. Κοίταξε, λίγο να την κουκουλώσει στις συμμαχίες του Σαββίδη με τον. Λίγο πολύ τους καταλαβαίνω, ναι. Αλλά. Εγώ θα περίμενα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Εγώ θα περίμενα από τον άνεργο Παοξή ή από τον Παοξή ο οποίος τη βγάζει δύσκολα. Γενικότερα, μια κοινωνική ομάδα ο Παοξής έχει και πολλά κοινωνικά στρώματα κτλ. Εγώ σου λέω για τον άνεργο τον Παοξή. Δεν άγγιξες τον άνεργο τον Παοξή. Αυτό είναι του εμένα που μου κάνει εντύπωση. Τα λόγια του Σαββίδη στην Βουλή. Εμένα με αγγίξανε. Εγώ εύκολα δεν λέω καλό λόγο. Είμαι πικρόκολος. Είμαι καχύποπτος. Είμαι ξέρω εγώ μηδενιστής. Πες ό,τι θες στραβώ. Κοιτάξτε, το ότι εμένα με άγγιξε και το γούσταρα το λόγο του Σαββίδη στη Βουλή, δεν βλέπω να άγγιξε το μέσο Παοξή.
Θα μου πεις τι τον νοιάζει τον Παοξή ο πολιτικός λόγος του Σαββίδη. Ναι, αλλά έναν φίλαθλο, ένα πιο σκεπτόμενο, ένα λιγότερο οπαδό, δεν θα έπρεπε να τον ταρακουνήσει? Δεν θα έπρεπε να ακούγεται αυτό περισσότερο? Δεν θα έπρεπε να γράφεται αυτό περισσότερο? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Ξέρω κάτι πολύ σημαντικό πέρα από το χαβαλέ, όπου μέσα από ο Οκτής βλέπει τι έχει βάλει τα τελευταία χρόνια ο Άρης, ο Ηρακλής, η ΑΕΚ. Και όσο να είναι, σκέφτεται και μια πιθανή αποχώρηση του μεγαλομέτωχου του, μπορεί να βρεθεί σε παρέμει και χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή, πέρα από το χαβαλέ κιόλα, δικαιολογείται μια, αλλά ως ένα σημείο ανεκτικότητα. Δηλαδή τώρα βγαίνει και σου λέει, έστω εν θερμό άμα ήταν στο Κύπελλο, πρώτο αγώνα, στην Τούμπα, ότι δεν κατεβάζει την ομάδα. Και βγαίνει τώρα, ας πούμε, και λέει ότι θα κατεβάσει την ΚΑΠΑ 20, την ΚΑΠΑ 15, είτε όποια ΚΑΠΑ. Από ό,τι έμαθα, ο Ολυμπιακός, ό,τι και αν κατεβάσει ο ΠΑΟΚ, θα κατεβάσει, λέει, την κανονική του την ομάδα. Γιατί να κατεβάσει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, την ΚΑΠΑ 20, έχει κάποιο λόγο? Και κοίταξε, αυτό το. Δικαίωμά σου είναι να κατεβάσει ό,τι θέλεις, ρε φίλε. Ποιος θα σου πει εσένα γιατί κατεβάζει τη μία ή δεν κατεβάζει την άλλη? Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν 2, 3 και 4, 5 φορές η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ποιο θα κατεβάσουν, γιατί κοίταξε. Ούτε έχουν γνώμη οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ούτε έχουν καταλήξει οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ σαν οπαδοί, σαν φίλαθλοι. Ποια είναι η δική τους τοποθέτηση, να κατέβει ο ΠΑΟΚ ή να μην κατέβει? Κοίταξε όμως, άμα κατεβάσει την ΚΑΠΑ. Που ξέρεις ότι οι περισσότεροι από μέσα τους λένε να κατέβει. Μη φάμε μείον τρεις. Αφού επανάσταση δεν πρόκειται να γίνει. Εγώ γιατί να φάω μείον τρεις? Χαζός είμαι εγώ. Αυτό εννοείται, αλλά κοίταξε όμως, άμα κατεβάσει την ΚΑΠΑ 20, το κοντέρο μπορεί να γράψει κάνα 10, 15, χωρίς υπερβολή. Έτσι, γιατί τα παιδιά είναι μικρά και παίζουν με παίχτες οι οποίοι είναι πίσω του Champions League. Ναι, μπορεί να φάνε 10, ρε, ναι, μπορεί να φάνε 8. Ναι. Ξέρεις, εγώ κατέβασα τα πιτσιρίκια. Αλλά ένας π.χ. που σε 20 χρόνια που θα είναι Ολυμπιακός, θα μπει να δει στο ίντερνετ τις νίκες του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ, θα δει ξέρω κάνα 15-0, δεν θα γράφει πουθενά Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΚΑΠΑ 20, θα γράφει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα μείνει στίγμα αυτό στον ομάδα του ΠΑΟΚ, κατάλαβες πως το λέω? Ναι. Και κάτι τελευταίο. Αυτά που λέγονται περί Φορτούνη, ότι γιατί είναι για Ρεάλ έτοιμος, για Μπαρτσελόνα, για... Ποιος τα λέει αυτά? Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, ξέρεις και τα λένε αυτά. Αυτά είναι αερολογίες, έτσι. Ο Φορτούνης, άμα φύγει φέτος από τον Ολυμπιακό, μπορεί να πάει να παίξει, ας πούμε, σε μία, όπως είναι τώρα η Λίβερπουλ. Δεν μπορεί. Ποια Λίβερπουλ? Να πάει στη Λίβερπουλ? Γιατί δεν μπορεί να καμπινήσει. Μπορεί να πάει στη Λίβερπουλ, θα παίξει δηλαδή στη Λίβερπουλ. Δεν θα πάρει φανέλα βασικού, εννοεί. Θα πάει στη Σίτι, να παίξει η θέση αυτού του κοκκινομάγουλου. Μπορεί να παίξει. Πού να παίξει? Ας πούμε, η Λίβερπουλ δεν έχει καμιά σπουδαία υπερομάδα. Μπορεί να σταθεί σε μια Λίβερπουλ, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος για αυτό το επίπεδο. Αυτό θέλω να σου πω, κατάλαβες. Δηλαδή θέλω ακόμα 1-2 χρόνια να ψηθεί εδώ πέρα. Πόσο χρόνο είναι, ρε φίλε, που θέλει να ψηθεί? 23. Εκεί να ψηθεί, ρε φίλε, τι θα γίνει? Μπριζόλα θα γίνει και θα ψηθεί, δηλαδή? Καταλαβαίνεις πως το λέω. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Τι να ψηθεί, αυτό είναι ο Φορτούνης, το ταβάνι του είναι αυτό? Όχι, κάνεις λάθος. Εγώ κάνω λάθος. Πέρυσι δηλαδή ο Φορτούνης ήταν ίδιος με φέτος. Πόσα γκολ έβαλε ο Φορτούνης φέτος? Φέτος έβαλε στα 17, είναι τώρα. Πόσα είναι με τα πέναλτι? Πόσα? Με τα πέναλτι πόσα είναι? Βγάλε 7. 6, πόσα είναι? 8-7 με τα πέναλτι. Άρα έβαλε 10 υπόλοιπα. Δεν μου λες. Φαντάσου το Φορτούνη με το μυαλό σου. Φαντάσου, έχεις φαντασία. Φαντάζεσαι το βράδυ όταν πέφτει, τι φαντάζεσαι να πούμε? Ότι είσαι ο Ρομπινσόν Κρούζο, τι φαντάζεσαι? Ότι ξέρω εγώ, πηδά στην Ναόμι Κάμπελ, τι ξέρω εγώ, πριν. Τι? Ναι, δεν μου λες. Μπορείς να φανταστείς το Φορτούνη ότι γίνεται μια φάση, βγαίνεται μια αναμπουμπούλα και βγαίνει η μπάλα έξω αριστερά. Και έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνει τρεις κούρσες ως έξω αριστερά με το δεξί μπακ του Παναθηναϊκού, αυτό το Γερμανό. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να τον περάσει τον Λουτ, πως είναι αυτόν εκεί πέρα, τον Γερμανό? Ναι, ναι, ναι. Έχει δεξί μπακ τον αυτό του Πανετολικού. Ξεχνάω το όνομά του που μου αρέσει. Ξεχνάω το όνομά του, να με συγχωρεί το παλικάρι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Μίγας. Μπορεί σαν εξτρέμ, όχι ότι θα παίξει εξτρέμ, γίνεται μια φάση, ρε παιδί μου. Βγαίνει μπάλα, ξέρω εγώ, και την παίρνει ο Φορτούνης. Τον Μίγα τον περνάει, τον Μίγα. Τον Μίγα τον περνάει, τον Μίγα. Στις 10 παρόμοιες φάσεις. Θα τον περάσει 3 φορές τον Μίγα. Το Μίγα, ρε σου λέω, το Μίγα θα τον περάσει. Μην τραγικοποιούμε, ρε Κώστα. Να τραγικοποιούμε. Να σου το πω αλλιώς. Βγαίνει μπάλα έξω αριστερά. Βγαίνει μπάλα έξω αριστερά. Και την παίρνει ο Φορτούνης. Και είναι να περάσει, ξέρω εγώ, το Τζαβέλα, θα σου πω εγώ. Σαν αριστερό μπακ. Εντάξει, το Τζαβέλα. Και να τον πάρει τον Τζαβέλα, να τον κλείσει με το αριστερό πόδι, να πάει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ διαγώνια,
να πέσει απάνω και ο Βίτορ, ας πούμε, ποιος είναι αριστερός στόπερ, ο Χατζη Ισαΐας, πες, μ' ακούς, και να τη σουτάρει την μπάλα στην απέναντι γωνία και να το καρφώσει. Ναι. Από έξω δεξιά. Ναι. Το έχει κάνει. Άκου, άκου. Το έχει κάνει. Έξω αριστερά το έχει κάνει. Όχι, έξω δεξιά το έχει κάνει. Όχι. Ναι. Κεφάλι, είχε, με γκολ με κεφάλι έκανε. Έκανε 4-5, 3. Με κεφάλι, τα έκανε. Είχε άλμα και το έκανε. Πήδηξε. Από, ήρθε σαν δεύτερος από πίσω. Έχει κάνει 4-3. Έχει κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή ο Φορτούνης στο τελευταίο δίμηνο σου δίνει την εικόνα ενός παίκτη ο οποίος αφήνει την Ελλάδα και την έχει την Ελλάδα παρακατιανή και θα πάει να παίξει, ξέρω εγώ, στην 8η ομάδα της Αγγλίας και στην 5η ομάδα της Γερμανίας, ας πούμε, και θα παίξει βασικός. Εντάξει, ρε φίλε. Πριν δύο εβδομάδες βγήκε και δήλωσε ότι θέλει να μείνει στην ομάδα και του χρόνου. Μα με συγχωρείς για την έκφραση. Μαλάκας είναι να θέλει να φύγει έξω και να εξαφανιστεί. Μήπως είναι κανένα κορόιδο ο Φορτούνης, ο οποίος δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική ούτε αξία. Τέλος πάντων, κάτι αυτό για να τέλος πάντων. Δεν με απαντάς. Τέλος πάντων. Σου λέω ότι δεν είναι ακόμα για να φύγει στο εσωτερικό. Δεν είναι και ακόμα τη βάση. Μπορεί σε τρία. Επόμενη γραμμή. Τι είναι, επόμενη γραμμή. Δεν είναι, λέει, ακόμα έτοιμος να ψηθεί. Λέει 23-24 χρόνια. Είναι να ψηθεί. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Η επίσκεψη του κ. Σαββίδη στο σπίτι του κ. Μαρινάκη απέδειξε το τρίπημα το περσινό. Το περσινό το τρίπημα. Α, λέτε δηλαδή οι πέντε βαθμοί. Τι λέμε τώρα, τι λέμε τώρα. Δηλαδή άρχισε να γίνεται πιο ξεκάθαρο το πράγμα. Δηλαδή συχάθηκε το μπαμ. Το συχάθηκε η ψυχή μου να. Το συχάθηκε. Πιο τρίπια ομάδα δεν υπάρχει να. Ξεφτυλίστηκε. Γεια σα. Αυτό τώρα είναι παοξής, ο οποίο έχει βγάλει αγανάκτηση. Τι να πω εγώ. Αυτό το συχάθηκα. Πρόσεξε να δεις. Δεν λέει, αγάπη μου, σε συχάθηκα. Δεν μπορώ, σε έχω συγχαθεί. Αυτός βγάζει πάθος μέσα. Βγάζει, να πούμε, βγάζει 40 τόνους αέρα από μέσα. Το συχάθηκα. Συχαμένη. Τι δεν συχάθηκα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Έλα, ράπ. Καλώς τον. Έλα, ακούς. Ναι, φίλε, ακούμε. Ολυμπιακός από Ηράκλειο, σ' ακούμε εδώ όλοι. Ηράκλειο, Κρήτης. Ναι, Ηράκλειο, ναι. Τώρα Ηράκλειο είσαι. Ναι, εγώ σπουδάζω. Α, σπουδάζεις, ναι, εντάξει, ωραία. Ναι, ναι, φοιτητής είμαι. Εδώ, λίγο Ολυμπιακής, ακούμε πρωί μεσημέρι βράδυ, Μαρμίτα Κυριακή, μόνο εσένα, ακούμε, άντε και κανένα τσουγαλάει, αν περάσει η ώρα. Τσουγαλάς Ραπτόπουλος, δηλαδή, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Γεωργίου, δεν ακούτε Γεωργίου. Ακούμε Γεωργίου, αλλά δεν. Ο Γεωργίου, ο Γεωργίου που βρίσκεται? Στο Real FM. Real FM. Όχι ράδιο. Τηλεόραση που είναι. Δεν έχει τηλεόραση, δεν έχει. Δεν βγαίνει τηλεόραση. Δεν κάνει τηλεόραση, όχι. Έβγαινε στο άξιο 24 πριν 2-3 χρόνια. Τώρα το κόψανε. Κάνει μια ώρα ραδιόφωνο την ημέρα, μόνο αυτό. Από πού το κόψανε? Από το άξιο 24. Το φαντάστηκα. Ναι. Γιατί ο Γεωργίου φρένο δεν έχει αυτός. Δηλαδή είναι χειρότερος και άκομψος, πιο άκομψος από μένα. Αυτοί τώρα θέλουν πιο κομψάτους, πιο κατευθυνόμενους. Το φαντάστηκα ότι το Γεωργίου. Γιατί και εμένα μου κάνα μια πρόταση, πήγα κάτω και δεν τα βρήκα μαζί τους. Ήταν πολύ μπισμπιζέ, πολύ. Καθώς πρέπει, όχι μην μπεις εκείνο, όχι μην κάνεις το άλλο. Σε σχέση με τον Γεωργίου δεν λέει τίποτα. Ναι, όχι, όχι, δεν λέω αυτό, δεν θέλω να πω σε σύγκριση. Λέω όμως ότι και αυτός. Η Αθήνα. Ναι, η Αθήνα έχει αρχίσει να φοβάται και αυτή την κριτική. Φοβούνται να μιλήσουν. Δεν αφήνουν τον κόσμο να μιλήσει. Εγώ αισθάνομαι. Δηλαδή, ο Κόκκαλης όταν είχε τον Ολυμπιακό, ο Κόκκαλης. Άκουγες. Τι γινότανε. Υπήρχε μια πιο ήπια αυτή, πώς το λένε, τότε που παρακολουθούσα εγώ, του είχαν βάλει του Γεωργίου χέρι. Ξέρεις πώς. Και τότε του είχαν βάλει χέρι, τώρα χειρότερα. Τι του λέγανε τότε του Γεωργίου? Μα δεν θα μιλάς για διαιτησία. Ναι, δηλαδή με την παράγκα, άκου να δεις τώρα. Μιλάει. Για τη διαιτησία δεν θα μιλάμε. Αλλά αγναλίουμε. Όπως παίζει ο κάθε αντίπαλος, θα αναλύουμε την τακτική και δεν θα μιλάμε τους διαιτητές. Οι διαιτητές θα κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι κατεύθυνση όμως. Καταλαβες. Και τώρα δεν μιλάει για διαιτητές. Πρόσεξε τώρα όμως. Έχουν ξεφτυλιστεί και μισθοί. Δηλαδή
Να πάω Γεωργίου και πει: εντάξει, φίλε, να μίλησω. Άκου, τι θα σου πω, εγώ τι έπαθα. Θα του πει ο Γεωργίου: φίλε, να μίλησω. Αλλά τι μισό θα πάρω. Θα του πει: ναι, θα του πει 300 ευρώ, 500 ευρώ. Φίλε, με συγχωρείς, δεν μπορώ να το κάνω. Θα του πει ένα τάλιρο. Ευχαρίστως, θα του πει. Εμένα στο Άξιον με είπανε: δεν μιλάς για τον Μαρινάκη. Τι λένε, του λέω. Δεν μιλάς για τον Μελισανίδη και τον Μελισανίδη. Πρόσεξε. Για το δικό μας, λέω, μπορώ να μιλάω. Λέει ναι. Α, μάλιστα, λέω. Άκου τώρα, ρε φίλε. Λέω, πόσα δίνεις. Μου λέει ένα ποσό. Λέω, πάω στο Δήμο, πέρα, λέω τον αυτό να. Πώς το λένε, το μπουτάρι, ναι, να φάω εγώ ξύλο στην Πολύχνη και στην Νεάπολη, να μην μιλάω και να μιλάω για το Σαββίδι. Και να μην δεις αυτά τα λεφτά. Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Δεν πας γιατί ξεφτιλίζεσαι για ένα κομμάτι ψωμίου. Δεν πας. Και άσε τώρα αυτοί που λένε τώρα Νέα Αθήνα, ναι, για τα λοιπά, για Αθήνα. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε και να κάνουμε, να τη γυρίσουμε υπέρ του Μαρινάκη, υπέρ του Μελισανίδη. Και τι είναι αυτό τώρα. Με συγχωρείς, τι ζωή είναι αυτή τώρα. Να περπατάς στον δρόμο και να σε φτύνουνε. Άντε να θέλουν να σε δίνουν, γιατί. Αν τα λέγεις αυτά, θα μετακομίσεις κάπου στην Αθήνα. Ναι, ρε, τι ωραία. Και Αθήνα. Ναι, να αφήσουμε την Τούμπα να πάμε στην Αθήνα, ε. Τι λέει. Για άμα σου δίνανε 5.000 το μήνα, σου λέω εγώ. Να δώσει 10.000, 12.000, να μην μιλάς για διαιτησία και πάλι ξύλο θα τρως. Φίλε, άκου να δεις. Άκου να δεις. Άμα μάθεις έναν τρόπο ζωής, δύσκολα τον αλλάζεις. Ναι. Δύσκολα. Αυτοί κάτω φημώσανε, όπως και εδώ βλέπω φόβο, αλλά εκεί τους φημώσανε. Εδώ βλέπω φόβο. Να μην το αναλύσουμε. Είναι κουβέντες, αυτές είναι κουβέντες πιο καλοκαιρινές. Αυτές είναι κουβέντες Ιουνίου, Ιουλίου, άστο. Εγώ ήμουνα, ήθελα να σου πω ότι ήμουνα και φιέρα, αυτά ξέρω, πήγα μερικές φορές Αθήνα όταν ήμουνα. Και Χρυσαυγίτες, ξέρεις, εκεί σε γουστάρουν, δηλαδή σε ακούν ιστορίες, πολύ φάση. Ρε εσύ, αυτό με τη Χρυσή Αυγή και τον Ολυμπιακό, ή τη Χρυσή Αυγή και τον ΠΑΟΚ, πού αποσκοπεί, ας πούμε, για να καταλάβω, έτσι, δώσ' μου μια ερμηνεία. Και γενικότερα τα κόμματα μες στους συνδέσμους, δώσ' μου μια ερμηνεία. Εγώ θα σου πω τώρα για τη Χρυσή Αυγή, για τη Θήρα 7. Εκεί κάτω στην Νίκη, ας πούμε, και σε αυτά τα μέρη, πονούνται από αλλοδαπούς, ξέρω εγώ. Υποφέρω από αλλοδαπούς. Α, λες δηλαδή, ότι κάτω. Α, μάλιστα. Ναι, κατάλαβες τι γίνεται. Και εκεί παιδιά του λιμάνιου. Φτωχολογιά και τα λοιπά. Ναι, κατάλαβα. Ναι, εκεί είναι όλοι οι Χρυσαυγίτες. Δηλαδή κατάλαβα ότι νιώθουν αυτοί ότι το ίδιο το κράτος τους πετάει και πρέπει να καθαρίσει κάποια άλλη, ας πούμε, κατάσταση. Ναι, κατάλαβα. Το πιάσα. Κατάλαβα. Και ήθελα να σου πω και το άλλο. Μπορεί να πειράξει μερικούς. Αυτό λέω στον Πομ. Να σε ρωτήσω αν έχεις παντελόνια για να το απαντήσεις. Στο παλατάκι, στην Πηλαία προχθές. Ωραία. Ναι. Φωνάζαν οι παοξίδες έτσι, μαμά, η Βουλγαρία. Μου φαίνεται, ναι. Το έχουν πει. Όταν τους λέμε εμείς, δηλαδή Βούλγαρες μετά, δεν μιλάω για όλους. Για τους παοξίδες και μερικούς, όχι όλους. Γιατί παρεξηγούνται. Αυτό θέλω να μάθω. Κοίταξε, επειδή μας λες Βούλγαρος. Δεν λέω ότι το λες εσύ, το λένε κάτω. Ναι, όταν, ναι, ας πούμε, πάει και μία νίκη, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ ή στο βόλεϊ εναντίον Ολυμπιακού κτλ., του βγαίνει έτσι, ρε, κάνει η Βουλγαρία. Αφού μας λέτε Βούλγαρος, έτσι πηδάει η Βουλγαρία. Είναι αντίδραση. Άστο, είναι οπαδικό, άστο. Για χαρά, άστο. Εντάξει, αυτά ακούγονται τώρα χρόνια τώρα. Εντάξει. Είναι βοράς νότος. Είναι ταξική αυτή. Πάλι των τάξεων. Υποτίθεται. Καλημέρα. Καλά, Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις, καλά είσαι? Την παλεύω, εσύ τι κάνεις? Και εγώ την παλεύω, μια χαρά. Την παλεύεις, ε? Την παλεύω. Για πες μου λοιπόν τώρα. Να σου πω. Πρώτα για τον προηγούμενο, τον Ολυμπιακό από το Ηράκλειο. Ναι. Ρε φίλε, που έτσι μας βαφτίζετε, έτσι μας φωνάζετε, καλά σας κάνουμε. Σας έτρωξε? Που σας την μπιπ. Μάλλον, γι' αυτό βγήκε σε έγκαν στο παραπονό σου. Βόλεϊ. Το κλείνω εδώ. Στο βόλεϊ τον κέρδισες. Καλό κι αυτό. Το κλείνω εδώ. Τον μπιπ,
Τον πόνεσε, γι' αυτό και παραπονέθηκε. Ε, τι μπίπι, τι πόνεσε, καλά. Οι δικοί σας πίνουνε καφέδες μαζί και εσείς. Τον πόνεσε, φίλε μου, τον πόνεσε. Τον πόνεσε. Άκου που σε λέω. Λοιπόν, το βόλι. Πάμε λίγο αυτά περί Κοντονής και τα λοιπά. Ναι, Κοντονής. Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό το σκηνικό με τον Κοντονή, βλέποντας φυσικά και τις εξελίξεις τώρα που βγήκαν αυτές τις μέρες, με που το βγήκε ο Κοντονής και είπε εκείνη την ημέρα μετά το κύπελο, αυτό που έγινε στο κύπελο, ότι έτσι και έτσι τέρμα το κύπελο τα λοιπά και τα λοιπά, την ίδια στιγμή τον πήραν τηλέφωνο και τον είπαν αυτά ξέχασέ τα που λες, δεν γίνονται, θα πάει υπόθεση στην FIFA και τα λοιπά, θα έχουμε γκρέψεις και τέτοια, τα γνώριζε. Ναι. Απλώς αυτός το παρατράβηξε το θέμα, το πήγε όσο μπορούσε να το πάει και μετά μόλις είδε ότι δεν πάει άλλο ήρθε η κουλοτούμπα. Mm. Ένα αυτό. Λοιπόν. Δημονή, τώρα, για... εσύ ναι. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γενικά, αυτό το διάστημα που κυβερνάει. Που είπε, ναι. Θα κάνω αυτό και δεν έκανε τίποτα από όσα είπε. Ναι, ναι, θα ναι. Το κάνει στο ποδόσφαιρο, λες. Όχι. Δεν το πίστευα ποτέ αυτό. Ωραία. Ότι, το μόνο ότι... που έκανε για μένα, σαν παοξί ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι έκανε αυτό με τα χρέη. Σε βόλεψε. Που έκανε αυτό, ναι, και με βόλεψε. Τίποτα, παραπάνω. Τίποτα θα το, παραπάνω. Θα το ψηφίσει για αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, Κωστή, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, ναι. Μου έκανε ένα καλό για την ομάδα μου και ίσως. Στο έκανε. Ναι, το έκανε και ίσως. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ, μια φορά φαντάρος όταν ήμουν ψήφισα. Φαντάρος. Στην Κομωτινή, φαντάρος όταν ήμουν ψήφισα στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή. Αυτό είναι όλο. Στην Κομωτινή. Ναι, στην Κομωτινή μας πήγανε. Λοιπόν, στον Εύρο και μας πήγανε στην Κομωτινή να ψηφίσουμε. Έλα. Το 90 ήτανε. Λοιπόν, τέρμα γι' αυτό. Τώρα, για το θέμα σαν ΠΑΟΚ, σαν οπαδός του ΠΑΟΚ, για το θέμα αν κατεβάσω Ιβάν την ομάδα κάτω τώρα για το κύπελο. Σε ένα site του ΠΑΟΚ. Τι λέει? Γίνεται ένα γκάλοπ και ρωτάει να αποφασίσει ο κόσμος τι να κάνει. Μέχρι στιγμής το 50% λέει να μην κατέβει η ομάδα. Το, α, είναι διχόμενο. Μπήκα υπάρχει... και εγώ, ναι, ναι, υπάρχει. Άμα θέλεις να σου πω τη σελίδα για να το δεις. Να την πεις, γιατί όχι. Στο ΠΑΟΚ 24. ΠΑΟΚ 24, μάλιστα κύριε. ΠΑΟΚ 24, μόλις δώσεις, ανοίξει σελίδα, το έχει πρώτο-πρώτο. Ψηφίστε αν κατέβει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Ναι ή όχι. Ναι, εγώ μπήκα, ψήφισα, σου είπα εγώ είμαι. Στάσου, ναι, στάσου τώρα. Λέει, για να... λέει, να, ναι, κοίταξε, κοίταξε, λέει, να κατεβεί ομάδα καθόλου, mm. Να κατεβεί με την ΚΑΠΑ 20 ή να κατεβεί κανονικά. Α, τρία ερωτήματα. Τρία. Το να μην κατεβεί καθόλου είναι πάνω σχεδόν στο 51%. Ναι. Μετά δεύτερο εκεί γύρω στο 20% είναι να κατέβει κανονικά. Ναι. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι θα του ρίξουν 4 τον γάβρο. Ναι, ναι. Και κάπου 16% λένε να μην κατέβει, να κατέβει ΚΑΠΑ 20. Για μένα δεν χρειάζεται να κατέβει ΚΑΠΑ 20 ή ΚΑΠΑ 17, δεν φταίνουν τα παιδάκια να ξεφτυλιστούν. Ναι, ναι. Έτσι. Δεν επικατεβάζει καθόλου την ομάδα. Μείον 3 και άντε για. Αλλά, για μένα αυτό έτσι. Ναι. Αλλά εγώ λέω ότι το λόγο τον έχει ο πρόεδρος μας, ο ναι. Μεγαλομέτωχος μας. Ναι. Γιατί ίσως τον ψηφίσαν και του είπαν ότι θα έχει και άλλα επακόλουθα. Α. Δεν θα είναι μόνο το μείον 3 από τη νέα σεζόν. Εσύ τι ψήφισες, είπαμε. Εγώ ψήφισα να μην κατέβει καθόλου. Α, καθόλου. Όποιες και να είναι οι συνέπειες. Ναι, όχι. Κολοτούμπα, εγώ σαν Κοντονή δεν θέλω να κάνω. Βγήκε ο μεγαλομέτωχος και το βράδυ. Πέσω ένα εμβρασμό ψυχής, πέσω όπως θέλεις και είπε δεν κατεβαίνω στο κύπελο. Εάν δεν ξαναεπαληθεί αγώνας με ξένο διαιτητή, εφόσον δεν έγινε τίποτα από αυτά που ζήτησε ο μεγαλομέτωχος. Χωσή, με ακούς? Ναι, και διαβάζω ένα μήνυμα εδώ που λέει είναι τόσο λακαμάδες όλοι λέει. Αντί να φωνάζουν για τα χρέη του σπιτιού τους, φωνάζουν για τα χρέη των ομάδων. Καλά, δεν έχει και άδικο. Δεν έχει και άδικο. Λοιπόν, οπότε δεν κατεβαίνεις. Ναι. Τώρα, εάν ο μεγαλομέτωχος αποφασίσει να κατεβάσει την ομάδα, πιστεύω ότι πάλι κάτι κρύβεται από πίσω, κάτι το ψιθυρίσαν, ότι δεν θα είναι μόνο το μείον 3. Πολύ φοβάμαι μήπως είναι στα play-off το μείον. Πάνε εκεί να μας τη φορέσουν. Όχι, όχι. Είναι από την επόμενη σεζόν, αν δεν κατέβεις. Οπότε εγώ λέω σαν ο έτσι λέει, του ΠΑΟΚ, έτσι λέει ο νόμος. Ναι, άμα λέει ο νόμος και δεν υπάρχει τίποτα άλλο επακόλουθο. Όχι, λέει γιατί υπάρχει επακόλουθο την επόμενη σεζόν. Αυτό λέει. Αυτό είναι μείον 3, δεν με ενδιαφέρει. Αν είναι εγώ να κάνω την ομάδα να πάρω το χρόνο το πρωτάθλημα, δεν θα σκοντάψω στο μείον 3 κουστί μου. Είναι μια ήττα. Πες ότι πήγα στο Πλατανιά και έχασα την επόμενη σεζόν. Ναι. Και τι έγινε. Mm-hmm. Μια ήττα είναι αυτή. Ήρθε ο Ρακλής Τούμπα και με ξαναπήρε 0-1. Ναι. Είναι αυτή η μείον 3 βαθμοί. Έτσι, αν είναι εγώ το χρόνο να κάνω ομάδα και να χτυπήσω πρωτάθλημα. Μάλιστα. Αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οπότε δεν κατεβαίνουμε. Δεν θέλω κουλουτούμε από τον μεγαλομέτωχό μου. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν είναι όπως τα λες έτσι, ο νόμος λέει αυτό το πράγμα. Έτσι λέει, ότι δεν θα κατεβάσει ούτε ΚΑΠΑ 20 ούτε ΚΑΠΑ 17 κανέναν. Ας κατέβουν αυτοί εκεί κάτω να κάνουν ένα παιχνίδι μεταξύ τους. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται. Προστατεύουμε την ομάδα μας. Έχουμε play-off.
και ούτε αυτοί εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι θα μας κάνουν. Μπορεί και με την κανονική ομάδα κατέβουν να αρχίσουν να χτυπάνε, να κάνουν, να ράνουν. Δεν χρειάζεται. Πρέπει η ομάδα να ξεκουραστεί. Προβλήματα με φυλάκες έχουμε. Δεν χρειαζόμαστε. Τα λέμε. Ας το πάρουν το κεπελάκι του εκεί πέρα εκεί κάτω. Να δούμε. Να. Για χαρά. Ρε φίλε 860. Πού θες να ξέρω αν αυτός που βγαίνει και λέει ότι είναι παοξής και λέει συχάθηκα είναι Αργιανός, είναι Πανιόνιος ή Παναθηναϊκός. Πού θες να το ξέρω εγώ. Ήτανε λέει γνωστή η βρωμοφωνή του. Εντάξει, πού θες να το ξέρω εγώ. Άμα ήταν αυτός, δηλαδή τι να κάνω. Τεστ κοντρόλ αν αυτός που λέει είναι και δεν είναι. Πού δεν θα ξέρω, ρε φίλε. Έχω ευθύνη. Άμα έχω ευθύνη, τι να σου πω. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Δηλαδή εσύ απορρίπτεις κάποιος να συχάθηκε ή να του την έδωσε. Εγώ σήμερα μιλούσα το απόγευμα σε ένα μαγαζί που πήγα να πάρω μία κρέμα. Πώς τη λένε αυτή την κρέμα που τρως μετά την προπόνηση. Και μου λέει ένας παοξής, πάρε ένα δικό σου. Δεν λέω το όνομα. Γιατί πολύ γνωστό στη θύρα 4. Ένα από τα 4 μεγαλύτερα στελέχη. Μαζί με τον Κλαδά. Μου λέει τον Μπάουκ δεν τον βλέπω ούτε στην τηλεόραση. Γιατί ρε του λέω. Λέει δεν γουστάρω. Πενιντάρης αυτός τώρα. Τρελός. Για δέσιμο. Παοξής. Από τους αναμπάμπα μπαντάν, αλλά όχι μαχόμενος. Ξύλο κάτω, αστορίες, μάχες με θύρα 4, δεκαετία 80 και τέτοια. Δηλαδή εσύ τι το θεωρείς, απίθανο να ήταν ένας τέτοιος. Δηλαδή δεν και καλά όλα καλά στις ομάδες. Καλημέρα φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Καλά είσαι Κωστή. Το παλεύω καλά. Μπράβο αρχοντά. Yeah. Λοιπόν, Χρήστος λέγομαι, Ολυμπιακός είμαι. Λοιπόν, ας σε ρωτήσω λίγο κάτι έτσι, γιατί συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά που λες, τα κοινωνικά ζητήματα έτσι που αναδεικνύεις και μπράβο. Λοιπόν, και εσύ και σε σένα και στον Πασχάλη. Εσύ είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Αυτά που είπε ο Σαββίδης στη Βουλή, τα γούσταρες. Να σου πω κάτι. Ο Σαββίδης θα πει αυτά που θέλει να πει. Ναι, εντάξει, ωραία, καλά τα είπε ο Σαββίδης. Ας τον ΠΑΟΚ, ας τον Ολυμπιακό. Ναι. Ας τους. Ναι. Χέσε τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Εσύ ναι. Πες μου τώρα, σαν Έλληνας πολίτης. Ναι. Αυτά που είπε ο Σαββίδης δεν είναι πράγματα. Ναι. Δεν διαφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνώ, Κωστή. Ας μην βάλουμε οπαδική ταμπέλα. Αύριο Μαρινάκης αύριο ναι. Και πει ανάλογα, θα πω είμαι μαζί του στο κομμάτι ναι. Το πολιτικό. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Ναι. Θα σου πω κάτι. Εγώ καταρχήν είμαι τέτοιο. Είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Έχω πάψει να είμαι οπαδός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι στα 40 μου. Κοντεύω τα 40. Δεν μ' αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπω δεν είναι ποδόσφαιρο. Είσαι στην καλύτερη ηλικία να δώσεις τη ζωή σου ποιότητα στην απόλαυση. Ναι. Δηλαδή, στα 40 του άντρας θέλει. Το καλό του το φαγητό, το καλό του το αυτοκίνητο, την καλή του τη δουλειά, το καλό του το πείδημα, το καλό του το ποδόσφαιρο. Οι απολαύσεις σου πρέπει να έχουν ποιότητα. Εντάξει, α, μπράβο. Πάμε. Λοιπόν. Σε ένα μεγάλο ποσοστό τα έχω πετύχει τόσο. Μπράβο, θέμα. Μπράβο, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, ναι, ο στόχος. Έχω καλή οικογένεια, έχω τέτοιο. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα μεγάλωσα στην Αθήνα τελευταία χρόνια λόγω δουλειάς, οικογένειας, είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήρθες απάνω, ωραία. Λοιπόν, μια υπέροχη πόλη και να ξέρουν οι Θεσσαλονικείς γενικά, δεν το πάμε οπαδικά, ότι αυτοί που ζουν στην Αθήνα, έτσι, λοιπόν, τη λατρεύουν τη Θεσσαλονίκη. Και επειδή η Αθήνα είναι ένα, έτσι, η Βέρη Αθηναίη, είναι γύρω στους 300-400 χιλιάδες. Ναι, ναι. Οι άλλοι Πελοποννήσιοι. Οι υπόλοιποι. Α, ναι, μπράβο. Είναι οι Θεσσαλονικείς, είναι οι Πυρώτες. Λοιπόν, είναι χιλιάδιο. Αφού μια φορά έτρωγα με το Βόγλι ναι. Στα μπακαλιαράκια απέναντι από το λιμάνι. Να είναι καλά, ωραία, γιατί ναι. Ήταν άρρωστος. Και λέει, φεύγω, λέει, παιδιά, πάω, λέει, στην επαρχία. Λέμε, πού πάτε, κύριε Βόγλι, στην Αθήνα. Τι επαρχία. Έχει μαζευτεί λίγο η επαρχία εκεί. Αυτό ναι, βλέπει, ναι. Δεν είπε και ψέματα. Ναι. Παλιά κατεβαίναν όλοι και δίνανε, πώς το λένε, δίνανε ραντεβού στην Ομόνοια, σε γνωστό φαρμακείο, ας πούμε. Όσοι ήταν για να μην χαθούν, να μην κάνουν, δίνανε εκεί ραντεβού. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Λοιπόν, επειδή ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, όλοι αυτοί είναι ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρείες. Με συνέστημα όμως. Λοιπόν, ναι, ναι, το συνέστημα μας έφαγε, Κωστή. Λοιπόν, ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης, ο ΑΒ έχει μια εταιρεία, όπως ο Μασούτης, όπως ο Βερόπουλος. Λοιπόν, όλοι αυτοί θέλουν να βγάλουν, να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Σωστό. Λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός τους. Το πώς θα το πετύχουν, έτσι, με λαμογιά, με τόνα μετάλλο θα το πετύχουν. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαββίδης πήγε έφαγε με το Μαρινάκη και καλά έκανε και πήγε και έφαγε, όπως τρώνε και με το Μελισανίδη. Όπως ήταν όλοι αυτοί μαζί. Θα ήθελες να κρυφακούσεις την κουβέντα που είχανε. Να σου πω κάτι. Αν άκουγε ο Κοσμάκης την κουβέντα που είχανε, επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά με το ποδόσφαιρο,
και έπαιζα και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πιστεύω θα συχαινόταν ο κόσμος. Θα συχαινόταν ο κόσμος και δεν θα πήγαινε, όχι γήπεδο δεν θα πήγαινε, ούτε τηλεόραση δεν τους έβλεπε. Γιατί έχω μιλήσει και με παράγοντες και με ανθρώπους που είναι στο ποδόσφαιρο και φίλους έχω. Μπας φίλος κάποια παιδιά που σταματήσανε, έχουν κάποια χρόνια σταματήσανε και παίζανε επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, και ο Θανάσης Κοστούλας που είναι στον Ολυμπιακό και ξεκίνησε από την Καλαμάτα. Και Καλαμάτα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα συγγενόταν ο κόσμος, Κωστή. Γιατί αυτοί μοιράζουν την πίτα ανάλογα πώς ταιριάζει, πώς τέτοιο, πώς βολεύει. Είναι λοιπόν, εκπληκτική πόλη. Είναι εκπληκτική πόλη Θεσσαλονίκη, ναι. Για ένα πράγμα. Εγώ τη γουστάρω και τη μυρίζω κάθε μέρα. Ξέρεις, ναι. Τι δεν μπορώ, ναι. Την αργότητά της. Δεν την μπορώ. Φίλε, ξέρεις τι, Κωστή, θα σου πω κάτι. Δεν την μπορώ, ρε φίλε. Μιζέρια, υπάρχει μια μιζέρια. Την αργότητα τώρα. Δεν την μπορώ, ρε φίλε. Κωστή, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια μιζέρια και ο κόσμος δεν θα πρέπει να είναι μίζερος εδώ πέρα. Πρέπει να είναι περήφανος ο κόσμος. Τέσσερις μέρες, ρε φίλε. Τρέχει το καζανάκι, ο υδραυλικός ακόμα έρχεται. Και να έχει δουλειά παναθεμάτωνα, δεν έχει. Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό, φίλε, είναι, εντάξει, είναι ένα ζήτημα. Γενικά είναι ένα ζήτημα, ναι, τους ψάχνεις. Λοιπόν, θα σου πω λίγο κάτι. Πες ότι αύριο το πρωί έπεφτε η ομάδα μου στη Β, στη Γ, Εθνική, στη Δέλτα, γιατί πιάναν το χοντρό. Για το ναι, για τα διάφορα, ναι. Ναι, ναι, για τα χύψη θέμα. Πόσος κόσμος, αδερφέ, θα κατέβαινε κάτω στο λιμάνι, στον Πειραιά και θα κλείναν τον δρόμο. Εγώ θα σου πω κάτι. Πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος θα έβγαινε και θα έκλεινε το λιμάνι στον Πειραιά. Άλλο 1.500.000 θα βγαίνανε στην Αθήνα. Λοιπόν, το αντίστοιχο θα γινόταν εδώ στη Θεσσαλονίκη αν έπεφτε ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, που είναι για μένα αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, 500.000, 1 εκατομμύριο, 1.5 εκατομμύριο, ΠΑΟΚτήδες θα βγαίνανε στον δρόμο, τα κλείναν όλα αν έπεφτε ο ΠΑΟΚ. Γίνονται αυτά τα ξεφτιλίκια που γίνονται στην Ελλάδα, στη χώρα μας, γιατί εγώ πιστεύω είμαι στο πατρί, θρησκεία, οικογένεια και ούτε φασίστας είμαι ούτε τίποτα. Επειδή σου είπα έπαιζα χρόνια ποδόσφαιρο, λοιπόν έχω και φίλους μαύρους από την Ιγκυρία, από την Γκάνα, είμαι προσωπικός φίλος και με τον Εμπενίζερ, τον Χάγκαν. Κατάλαβα τι θα μου πεις, φίλε, και να το κλείσουμε. Πάω. Γιατί δεν κατεβαίνουνε γι' αυτό το λόγο, έτσι. Γιατί δεν κατεβαίνουνε, ρε αδερφέ. Γιατί δεν κατεβαίνει κανένας. Δηλαδή τι περιμένουνε, πού περιμένουνε, τι περιμένουνε. Άκου φίλε, γιατί. Ναι. Ο πόνος για τον ΠΑΟΚ είναι κοινός. Ναι. Στο σπίτι μας ο καθένας έχει το δικό του πόνο που είναι ξεχωριστός. Ναι. Τα φιλιά μου, να είσαι καλά. Αυτό είναι. Αυτό, απλά αυτό είναι. Είναι αυτό. Καλημέρα. Γεια σου, Κωστή. Γλυκό αγόρι, πού είσαι. Γεια σου, καλά. Ετοιμάσου το Μάιο στα play-off να κάνουμε με τον Τζόρνταν εκεί μια μάζοξη, αλλά θα μου μαζέψεις τους 10 πιο ισχυρούς οικονομικά κατερινιώτες. Δύσκολα σε βάζω. Δύσκολα με βάζει γιατί εδώ αυτοί δεν ενδιαφέρονται για τη δική τους την ομάδα για να... Έρανο πήγαν να κάνουν και δεν μαζέψαν τίποτα. Τον Πιερικό. Ναι. Έλα. Ναι. Σοβαρά. Ναι. Δηλαδή με χρέη θα γυρίσουμε από την Κατερίνη. Με χρέη δεν θα γυρίσω. Αλλά... μια ρόδα δεν θα βγάλουμε από την Κατερίνη. Μια ρόδα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως... έχω την εντύπωση εγώ, ναι, ότι καλύτερα στα γραφεία του συνδέσμου εδώ του ΠΑΟΚ να ακούσετε. Τρελός, ρε. Γιατί? Σε σύνδεσμο θα πάμε. Γιατί? Σε καφενείο θα πάμε, ρε. Τι σύνδεσμο? Σε καφενείο. Καλά, τέλος πάντων, εντάξει. Είναι το καφενείο αυτό που γνωρίζει ο Τζόρνταν, εντάξει. Ναι, ξέρει και αυτός, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ρε Κώστα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Πάνω από 30 χρονών ο άλλος να μην ξέρει ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον της ομάδας του και τώρα τον ακούω τον άλλο από την Γερμανία, λέει, εγώ λέει, είπα λέει να μην ψηφίσει. Βέβαια λέω, πώς να μην είσαι όταν μιλάς εκ του ασφαλούς. Δεν έβαλες καμιά υπογραφή, να σε δείξει να βάσεις καμιά υπογραφή, να αναλάβεις χρέη και να τρέμεις από την αγωνία όταν θα έρθει η άλλη διοίκηση, αν θα τα αναγνωρίσεις τα χρέη. Βέβαια. Το έχεις κάνει εσύ αυτό. Βέβαια. Έτρεμες. Έτρεμα. Δηλαδή φοβόσουν. Έτρεμα. Το βράδυ δηλαδή δεν κοιμόσουν καλά. Όχι, ανέλαβα με χρέη.
Αλλά σκεφτόμουν τώρα, οι άλλοι που θα με αντικαταστήσουν θα τα, ναι, θα ναι, τα αναλάβουν, διότι την ομάδα την πήραμε 1,5 εκατομμύριο και την άψαμε 2,5. Ναι. Λοιπόν, τότε τα λεφτά είχαν αξία. Ή το άλλο πάλι. Ο Ηλίας ο Ιωαννίδης, που έχει στη Λεωφόρου Συγκρού Κατερινιώτης, που είχε δυο μπουάτ μες στην πλάκα, ένα ξενοδοχείο στη Λεωφόρου Συγκρού, ναι, δίπλα από το υποδρόμιο. Ναι. Ο άνθρωπος ξόδεψε 200 εκατομμύρια δραχμές. Για ποιον? Με τον Πιερικό. Ναι. Λοιπόν, και τον βρίζανε. Τον βρίζανε. Τον βρίζανε. Τι τον βρίζανε? Οι φίλαθλοι, επειδή τι τύχαινε ο Πιερικός να μην κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Πώς θα τον κερδίσει? Άμα έδινε δηλαδή 170 εκατομμύρια στον Πιερικό. Και 200 έχασε. 200 έχασε. Άμα έδινε 140 στον Πιερικό και 20 στους φιλάθλους, θα τον βρίζανε? Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Δεν το κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά δώσει την παλιά. Δηλαδή, άμα έδινε 145 και έδινε και 10 στους δημοσιογράφους και 20 στους οπαδούς, θα το βρίζανε? Δεν το σκέφτηκε έτσι. Εσύ πώς το σκέφτεσαι, δηλαδή? Δεν το σκέφτηκε έτσι. Μα εσύ πώς το σκέφτεσαι, δηλαδή? Όχι, δεν λειτουργούμε έτσι εδώ. Αν τα έδινε, θα τον βρίζανε? Πιστεύω θα υπήρχαν άλλοι να τον βρίζουν, αλλά αυτοί που θα παίρναν τα λεφτά δεν θα τον βρίζανε. Αυτό λέω και εγώ. Ότι... Ναι, ναι, συμφωνούμε. Ναι, αυτοί που θα παίρναν τα λεφτά όμως θα επηρεάζανε αυτούς που δεν παίρναν τα λεφτά, που ακούν αυτούς που πήραν τα λεφτά να μην τον βρίζουνε. Μπορεί να έχει δίκιο. Δίκιο έχω, τι άδικο. Ναι, μπορεί να έχει δίκιο. Επίσης, ναι, με απογοητεύει ο φίλος μου ο Αλέφαντος. Τι είπε πάλι? Τι είπε? Τη μια εβδομάδα υποστηρίζει τον άλλο τον προπονητή, ότι επειδή έχασε τον ίδιο τον προπονητή, και μετά από δύο εβδομάδες ο ίδιος ο προπονητής όταν κερδίζει τον ανεβάζει στα ύψη πάλι. Ποιο προπονητή? Για τον Πετράκη τον κατηγορούσε, τον υποστηρίζει. Για τον Παράσχο τον κατηγορούσε, τον υποστήριζε, τον κατηγορεί. Και συνέχεια αλλάζει θέση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και προχθές ανέφερε το Ράκητιτς. Ο Ράκητιτς παίζει αυτή τη στιγμή στην Εθνική Κροατία και είναι βασικός στη Ρεάλ. Τον έβγαλε άχρηστο. Λοιπόν, όσα μας τον έχω δει τη Ρεάλ, ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Το Φορτούνι και το Φορτούνι. Μα ο Φορτούνις παίζει εδώ στην Ελλάδα. Να δω όταν θα πάει ο Φορτούνις. Σήμερα τον έκανα τον Αλέφαντο Τουρμπίνα με τον Αναστόπουλο. Του λέω Αναστόπουλος, ναι, θα λέω, και σου λέει θα τρίβεις τα μάτια σου. Και γιατί δεν έτριβες τα μάτια σου όταν ήταν στον Πανιόνιο? Ναι, το άκουσα. Και γιατί δεν έτριβες τα μάτια σου, τον άναψα. Δεν τα πάνε καλά αυτοί τώρα. Αλλά ο Αναστόπουλος σου λέει κάτσε ρε φίλε. Κάνεις Σαββάτο το Πετράκι και δεν κάνεις εμένα που εγώ ας πούμε έχω σώσει και εγώ όλες τις ομάδες. Δεν έριξα καμία. Γιατί για τις, ναι. Λοιπόν, είναι μη σε πάρει, δηλαδή είναι από τους ανθρώπους που αλίμονο εάν δεν σε θέλει και ευτυχής είσαι εάν σε πάει. Εγώ τον κάνω, βγάζω ένα ψυχισμό στον Αλέφαντο. Τον κάνω και να με θέλει, αλλά και να μην με θέλει. Ναι, μια στο καρφί, μια στο πέταλο τον έχει. Τον έχω να ενθουσιάζει, ναι, μαζί μου και απ' την άλλη να λέει μα τα βάρη που κάνεις σε κάνανε. Σκοτσέζει κοντούς. Σαβόα λέει σε γίνες από τα βάρη. Εγώ έχω πέσει ξερός κάτω. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Για πες μου τα. Εγώ με τον Αλέφαντο κάνω ψυχοθεραπεία. Ξέρεις. Εγώ. Τι σκληρός πώς είδες. Να ξέρεις ότι ο Αλέφαντος. Οι γνώσεις του είναι ασύλληπτες. Ένα χρόνο τον είχα εδώ. Είναι βδομάδα παρά βδομάδα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, δηλαδή έχει ένα κομμάτι με τη μεταδοτικότητα, δεν ξέρω τι του λείπει, αλλά αυτά που ξέρει, εγώ με τον Καραζαφέρη, ο ρόλος μας είναι να βγάλουμε από τον Αλέφαντο αυτά που ξέρει. Ναι. Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος. Και παραμερίζουμε το ρόλο το δικό μας και του δίνουμε το χώρο το μεγάλο να παίξει μπάλο ο Νίκος. Αυτό που με κάνει και απορώ εμένα, ενώ έβαλε τον Παπαγιάννου στα 18 χρονών, τον αγοράσαμε από τον Άγο Κατερίνης, ναι, τον προώθησε αυτός, τον Κωστίκο τον έβαλε 16 χρονών στην πρώτη ομάδα, τον Κωστίκο δεν τον έχει αναφέρει ποτέ. Ποτέ. Τον Κωστίκο. Ναι, ναι, για τον Κωστίκο. Γι' αυτό κάνω μια ερώτηση με τον Κωστίκο, εσύ τον προώθησε, κάτι τέτοιο άκουσα.
Όχι, τον έβγαλε αυτός, ναι. Μα δεν ξέρω. Γιατί ο Παπαγιάννη είναι το 56, άλλος είναι το 58, το 74 που ήρθε ο Ελέφαντος. Κουστήκουσαν 16 χρονών. Και το μάζευα από τα μπαρ. Και τον πρόδειξε στην πρώτη ομάδα. Κατευθείαν. Αλλά ναι. Κάτι άλλο θέλω να σου πω πριν σε κλείσω. Για πες το. Ότι για τις κληρώσεις. Ναι. Αθλέτη, έχουμε η Bayern παίζει με την Αθλέτικο και η Manchester City παίζει με τη Real. Κοίτα, ναι. Κοίτα την κουφάλα τον Αλέφαντο τι λέει. Ενώ του αρέσει η άμυνα και τα λοιπά, λέει θέλω να δω Bayern Real, λέει, στον τελικό. Ένα και εγώ αυτές βλέπω. Όλοι αυτό θέλουν. Πιθανόν βλέπω αυτές. Γιατί καλός ο Σιμεώνε. Δεν θα αντέξει. Τακτικιστής. Αλλά ναι, να τον δούμε σε αυτό που είπε σήμερα ο Αλέφαντος, έχει δίκιο. Και τελειώνουμε αυτό. Το Σιμεώνε να το δούμε σε μεγάλη ομάδα. Έκλεισε. Σε χαρά. Το Σιμεώνε πρέπει να το δούμε σε αρκετά μεγάλη ομάδα. Τελευταίος υπάρχει. Πάμε στο φίλο. Καλώς τώρα. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Γεια σου Ραπτόπουλε, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Πήρα να πω για τον φίλο από Ερυθρόφυλλη Τούμπα που λέει ότι ο Φορτούνης μπορεί να παίξει στη Λίβερπουλ. Νομίζω ότι τα παραλέει κι αυτός. Ναι, τώρα εντάξει. Καλός είναι ο Φορτούνης, αλλά όχι αυτά που λένε αυτοί. Μα εδώ δεν έπαιξε την Kaiserslautern που είναι Β' Γερμανία, θα παίξει στη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Η Λίβερπουλ τώρα, άμα είσαι οπαδός στη Λίβερπουλ και ακούς για τον Φορτούνη, δεν μπορεί να το σηκώσει το βασικό σου Φορτούνη στη Λίβερπουλ. Ναι, τώρα εντάξει. Υπάρχει Κουτίνιο, Φερμίνιο, τώρα δεν μπορεί να παίξει Φορτούνη εκεί. Σίγουρα. Για το Φορτούνη υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία να μείνει στον Ολυμπιακό. Ναι, και θα γίνει παικτάρα, ή θα πάει στο εξωτερικό και θα είναι ο καλύτερος παγκίτης. Ναι, γιατί αν πάει από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, στην 8η ομάδα της Ιταλίας, δεν θα του αρέσει και πολύ. Δεν θα παίζει Champions League και τέτοια. Σου λέει, εγώ παίζω Champions League, έτσι. Τώρα να πάω, ας πούμε, σε μια ομάδα που, ας πούμε, άντε να παίξει UEFA. Δεν ξέρω, τι να πω. Είναι δύσκολο να παίξει ο Φορτούνης σε υψηλό επίπεδο. Εννοείται, εντάξει. Πολύ δύσκολο είναι να παίξει. Λίγοι Έλληνες μπορούν να παίξουν. Ποιος Έλληνας μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο? Ο Παπασταθόπουλος. Α, μιλάς για αυτούς που ήδη είναι έξω. Ναι. Εγώ σου λέω για αυτούς που είναι εδώ μέσα. Δεν βλέπω κάτι καλό, δυστυχώς. Δεν νομίζω κάποιο. Σε υψηλό επίπεδο. Τα λέμε, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, πάει. Ωραία τα είπαμε, Λελίδη. Πιο ποδοσφαιρική κουβέντα σήμερα. Χρειάζεται και η μπάλα στη ζωή. Δεν το κάνουμε τώρα lifestyle. Το ποδόσφαιρο είναι το κυρίαρχο. Και όταν υπάρχει Euro, υπάρχει κύπελο, υπάρχει Champions League και υπάρχει και κύπελο Euro, Champions League, Europa League. Εντάξει, έχουμε θέματα. Μέχρι 20 Ιουνίου έχουμε θεματάρες. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο. Τότε καλό Σαββατοκύριακο.